στην πρώτη συνεδρίαση διαζώσης μετά από πολύ καιρό. Είναι η 13η ειδική συνεδρίαση και είναι η συνεδρίαση η οποία θα γίνει με μεικτό τρόπο, δηλαδή και διαζώσεις με φυσική παρουσία όσοι είμαστε εδώ και μέσω ή presence για απομακρυσμένη σύνδεση, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Ε, θα, θα πω τα ονόματα για την διαπίστωση απαρτίας. Εντάξει, αν και φαινόμαστε παρόλα αυτά. Ε, παρόντες είναι η κυρία Κωστοπούλου, ο κύριος Ανεστίδης, εγώ, ο κύριος Πιτίκης, ο κύριος Κορδονούρης, ο κύριος Μπίκος Βασίλος, ο οποίος είναι με απομακρυσμένη σύνδεση, ο κύριος Βαϊνάς, ο κύριος Καραγιώργος, ο κύριος Μπατζαρακίδης, ο κύριος Μιτσιούδης, ο κύριος Ισμαηλίδης, ο κύριος Αμανδαράς, η κυρία Μπόσκογλου, ο κύριος Κοσκινάς, ο κύριος Σαραφίδης, η κυρία Κοκκίνου, ο κύριος Χατζικυριάκου, ο κύριος Κούρας, ο κύριος Κορώνας, ο κύριος Μιντζαρίδης, η κυρία Βλαχάκη, ο κύριος Μαρκίδης, ο κύριος Ευσταθιάδης ήταν εδώ προ προηγουμένως. Τέλος πάντων, ε, έχουμε απαρτία, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την ειδική συνεδρίαση που αφορά έγκριση... Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Χαλκιδόνος για το έτος 2020, Ισολογισμό του έτους και Αποτελέσματα Χρήσης για το έτος 2020. Ε, τον λόγο δίνω στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών την κυρία Κωστοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Θα καλωσορίσω όλους τους συνδέλφους για την πρώτη συνεδρίαση μετά από τόσο καιρό. Εύχομαι να μην ξαναμπούμε στη διαδικασία να μιλάμε εξ αποστάσεως και να συνεχιστεί όπως τον παλιό καλό καιρό οι συνεδριάσεις, διαζώσεις και απευθείας. Θα κάνω μια μικρή εισήγηση πρωτού να δώσω το λόγο στους υπηρεσιακούς να σας κάνουν την ανάλυση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον άρθρο 163, παράγραφος 3 του νόμου 3463, κάθετος 8 έκτο του 2006. Καλείται να ψηφίσει τον ισολογισμό του Δήμου μα για το Οικονομικό Έτο 2020, αφού στο Δήμο μα εφαρμόζεται το τυπρογραφικό σύστημα. Ο απολογισμό του Δήμου μα ε, για το Οικονομικό Έτο 2020 εγκρίθηκε από την, ε, στην, από την Οικονομική Επιτροπή με την Απόφαση 139-2021, η οποία δόθηκε η ε, στην οποία δόθηκε η αρμοδιότητα έγκριση των απολογιστικών των Δήμων βάσει τη παράγραφου 1 του αριθμού 40 του νόμου ε, 4735-20. Τη χρήση του 2020 τηρήθηκαν όλα τα απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία βάσει των οποίων στηρίχθηκαν οι καταστάσει από τι οικονομικέ υπηρεσίε του Δήμου μα. Στο παρόν ισολογισμό αποτυπώνονται οι δύο ρόλοι που ισχυριζόμαστε ότι καλείται να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένο ο Δήμο μα τον αναπτυξιακό και το διαχειριστικό ρόλο. Θεωρώ ότι η εικόνα του συλλογισμού για το έτο 2020 αποτυπώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποτελεσματικότητα τη σημερινή διοικητική αρχή και στου δύο αυτού ρόλου. Στο διαχειριστικό σκέλο, και παρά το γεγονό ότι μέσα στο 2020 είχαμε να αντιμετωπίσουμε εκτό όλων των άλλων και μια πανδημία, καταφέραμε να συνεχίσουμε την ομαλή λειτουργία του Δήμου. Η, πανδημία κατέδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την έλλειψη του Δήμου μας σε, αρκετές, σε αρκετά σημεία και μια από αυτές είναι η μεγάλη υποστελέχωση του Δήμου. Ωστόσο, προσκαθοθήσαμε μέσω των εργολείων που μας δίνει ο νόμος και ένα από αυτά ήταν και το πρόγραμμα κινητικότητας να επανδρώσουμε κάποιες θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Σχεδόν με το ίδιο μισθολογικό κόστος συνεχίζουμε και σας παρουσιάζουμε και φέτος ένα πλεονασματικό ισολογισμό. Στο σημείο αυτό και Αφού ευχαριστήσω τι Οικονομικέ Υπηρεσίε του Δήμου για τη συνεισφορά τη στην κατάρτιση του ισολογισμού, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, λογιστή του Δήμου μα, τον κύριο Νίκο Ουζούνη, ο οποίο θα μα κάνει μια σύντομη παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου. Επίση, θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω την κυρία Ματσίνγκου, διευθύντρια τη Οικονομική Υπηρεσία, η οποία παραβρίσκεται εδώ, διαζώσει, και την κυρία Βασιλική Νικολαδού, η οποία εξ ε, είναι και αυτή, παίρνει μέρο στη συνεδρίαση. Κύριε ζούνι. Έχει το λόγο. Ακούγομαι. Mm. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, <laughs> κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Ε, έχετε στα χέρια σας τις οικονομικές καταστάσεις, πιστεύω, ε, όπως συντάχθηκαν από μένα προσωπικά, αλλά και από την ε, σύσσωμη την οικονομική υπηρεσία. Οι Οικονομικέ Καταστάσει αφορούν την έκθεση τη Οικονομική Επιτροπή, το προσάρτημα που την ακολουθεί, τον ισολογισμό, ο οποίο αποτελείται ενεργητικό παθητικό λογαριασμό εκμετάλλευση και πίνακα διάθεση, και τέλο την έκθεση των νορκωτών για το 2020. Κατανοώντα το γεγονό ότι είναι δύσκολο για πολλού από εσά, γιατί δεν έχετε και τι απαιτούμενε λογιστικέ γνώσει για να εντρυφήσετε σε αυτέ τι οικονομικέ καταστάσει. Θα κάνω μια εισήγηση σύντομη, έχοντα σκοπό να εκλαϊκεύσω κάποια πράγματα στο βαθμό που αυτό μπορεί να γίνει, προκειμένου φεύγοντα αυτή από τη μια να βοηθηθείτε ώστε να εγκρίνετε ή όχι τι οικονομικέ καταστάσει, αλλά αφού έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Δήμο και τι έκανε, επαναλαμβάνω, λογιστικά <Συλίου> την προηγούμενη χρήση. Η ασκούμενη πολιτική επαφίεται στην εκάστοτε δημοτική αρχή, Ρόλο τη οικονομική υπηρεσία είναι η διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και τη νομιμότητα. Ξεκινώντα λοιπόν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσεων, έχω να αναφέρω. Μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και δεδομένη τη μείωση χρηματοδότηση των Δήμων από το 2011, δεν έχει ξεκινήσει τώρα αυτή η μείωση. Μιλάμε για περίπου ένα ποσοστό 60% στου ΚΑΠ και ένα 85% στη ΣΑΤΑ, η οποία. Συνήθω συνήθως απευθύνεται στη χρηματοδότηση των έργων. Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων έχει ως εξή. Τα τακτικά έσοδα του Δήμου, για να πούμε όταν αναφέρουμε στα τακτικά έσοδα του Δήμου, δεν έχουν σχέση με τις επιχορηγήσεις. Οι επιχορηγήσεις είναι ένα άλλο κομμάτι και δίνονται με σκοπό την πραγματοποίηση κάποιων έργων. Τα τακτικά έσοδα λοιπόν του Δήμου κατά το 2020 αυξήθηκαν κατά 448.591 θα είμαι λίγο στρογγυλοποιημένο για να μην σα κουράσω με κόμματα. Γύρω στι 448.000 λοιπόν. Από 8.327.000 που ήταν το 2019, αυξήθηκαν σε 8.775.000 το 2020. Είχαμε μια αύξηση γύρω στο 5,5%. Οι κύριε πηγέ των εισόδων του Δήμου. Από πού, ποιε είναι αυτέ οι πηγέ των εισόδων του Δήμου. Καταρχήν είναι η ΚΑΠ, κεντρική αυτοτελή πόρη, τα λεφτά που έρχονται από το κράτο. Για κάλυψη γενικών λειτουργικών δαπανών. Αυτέ ήταν σε ποσοστό 4.269.000 και σε ποσοστό 48% στα συνολικά μα έσοδα. Μετά έχουμε τα τέλη καθαριότητα και φωτισμού, τα οποία ανέρχονται σε 2.281.000 περίπου, είναι ένα ποσοστό 26%. Αθριζόμενα τα δύο, μιλάμε για ένα 74-75% των τακτικών εσόδων, προέρχονται λοιπόν από του ΚΑΠ και από τα τέλη καθαριότητα και φωτισμού. Αντίστοιχα, τα τακτικά έξοδα του Δήμου αυξήθηκαν κατά 971.000. Από 8.396.000 το 19 ανήλθαν σε 9.368.000 το 2020. Έχουμε μια αύξηση του ποσοστού 11,5%. Κύριε πηγές των εξόδων, πού πάνε τα χρήματα του Δήμου. Αμοιβές και έξοδα μυθοδοσίας 3.228.000 ένα ποσοστό 34,5% στα συνολικά έξοδα του Δήμου. Οι αποσβέσεις, 1.500.000 σε ποσοστό 15,5%. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι αποσβέσεις δεν είναι κάποιο έξοδο, είναι ένα λογιστικό κομμάτι που προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Δεν πληρώνει κάτι ο Δήμος δηλαδή για τις αποσβέσεις. Οι επιχορηγήσει σε καπή σχολικέ επιτροπέ ανήλθαν σε 1.029.000 και ένα ποσοστό γύρω στο 11%. Από τα έξοδά μα, λοιπόν, 11% πάει σε καπή και σχολικέ επιτροπέ. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματο για φωτισμό οδών πλατιών κοινόχρηστων χώρων, 813.000, ποσοστό 8,7. Αποκομιδέ απορριμμάτων, 682.000, ένα ποσοστό 7,3%. Εδώ δεν αναφέρεται το κόστος της ανακύκλωσης γενικά της υπηρεσίας καθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού. Και τελικά στον ΦΟΣΔΑ, εκεί που φεύγουν τα σκουπίδια μας, ωραία στερεών αποβλήτων, 339.000, ποσοστό 3,6%. Ε, Θέλοντα να εξηγήσουμε λίγο την αύξηση των εξόδων κατά 971 χιλιάρικα θα πρέπει να αναφερθούμε λίγο ότι οι αμοιβέ και τα έξοδα προσωπικού στη χρήση του 2020 αυξήθηκαν κατά 650.000 περίπου. Η οποία ε, που οφείλεται αυτό το πράγμα, οφείλεται γιατί αυξήθηκε αντίστοιχο ο αριθμό των εργαζομένων που αποσχολησε ο Δήμο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε ο αριθμό εργαζομένων με σύμβαση προσλήψει, συμβάσει ορισμένο χρόνου, Καθαρίστρες σχολείων, με παράλληλη επιχορήγηση καθαρίστρες σχολείων, δηλαδή τις προσλάβαμε, πληρώσαμε τη μισθοδοσία της, αλλά παρόλα πήραμε και χρηματοδότηση. Προσωπικό λόγο COVID. Συνολικά, ε, αν δείτε και τις οικονομικές καταστάσεις μέσα, το προσωπικό ανήλθε περίπου σε 198 άτομα το 2020 σε σχέση με τα 157-158, δεν θυμάμαι ακριβώ, σε σχέση με το 2019. Έχουμε δηλαδή κατά μέσο όρο μια αύξηση 41 άτομα. Αυτό λοιπόν το κόστο των 41 ατόμων μισθολογικά πήγε γύρω στι 480.000, ενώ μέσω κινητικότητα ήρθαν και κάποιε προσλήψει η ΔΑΧ, και το κόστο ανερχόταν σε 170.000. Να σημειώσουμε εδώ για πρώτη φορά. Ενώ μέχρι σήμερα οι καθαρίστριες πληρωνόταν από τις σχολικές επιτροπές, Δίναμε εμεί τα λεφτά, δηλαδή στι σχολικέ επιτροπέ, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Και οι σχολικέ επιτροπέ πλήρωναν τι λειτουργικέ τις λειτουργικές τις του λειτουργικές ανάγκε. Μέσα σε αυτέ ήταν και η μισθοδοσία των καθαριστριών. Από το 2020 μισθοδοτούνται από τον Δήμο και όχι από τι σχολικέ επιτροπέ. Εδώ το είπα αυτό για να εξηγήσω μια αύξηση του κόστου. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νόμου. Δεν το κάναμε από μόνοι μα. Να εξηγήσω λίγο και γιατί αυξήθηκαν οι παροχέ και οι χορηγίε κατά 263 χιλιάρικα περίπου σε καπί και λοιπούς οργανισμούς. Είχαμε επιχορηγήσει σε καπί 162.000 επιπλέον μέσα στο 2020. Γιατί αυτοί ε, παίρνουν επιχορηγήσει κατά μήνα, ανάλογα πότε τα ζητάνε. Είχαμε λοιπόν μέσα στο 2020 επιπλέον επιχορήγηση για τα καπί γύρω στους τρει μήνες παραπάνω. Και δώσαμε 80.000 σε επιχορηγήσει σχολικέ επιτροπέ παραπάνω, οι οποίες πήγαν πού, 50.000 για ψηφιακή αναβάθμιση σχολείων λόγω COVID, θυμάστε τα, δεν ξέρω ακριβώς που πήγαν, τάμπλετ κλπ, και, και δώσαμε και 30.000 ευρώ για επισκευές και συντηρήσεις. Σύνολο δηλαδή δώσαμε 650.000 επιπλέον για μισθοδοσία και 262.000 επιπλέον σε ΚΑΠΗ για επιχορηγήσεις. Όσον αφορά το συνολικό αποτέλεσμα και κλείνοντας με το λογαριασμό αποτελεσμάτων, ανήλθε σε 520.176 ευρώ το αποτέλεσμα, το πλεόνασμα της χρήσης, ενώ πέρυσι ήταν 760.211 και όπως καταλαβαίνετε είναι μειωμένο. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω από το 2005 που συντάσσουν στις οικονομικές καταστάσεις τον πρώην του πρώην Καποδιστριακού Δήμου του Αγίου Αθανασίου, αλλά και από το 2011 στον Καλλικαρατικό πλέον Δήμο, το αναφέρω πάντα, αυτός ο σκοπός του Δήμου δεν είναι να παρουσιάζει πλεονάσματα, υπερβολικά πλεονάσματα, γιατί εκεί κάτι γίνεται, αλλά και απ' την άλλη δεν μπορεί να παρουσιάζει και υπερβολικά ελλείμματα, γιατί πλέον γίνονται έργα, γίνονται λοιπές προμήθειες, χωρίς να χρηματοδοτούνται. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη, ούτε υπερβολικά ελλείμματα, αλλά ούτε και υπερβολικά πλεονάσματα. Όσον αφορά τον ισολογισμό, παίρνοντα τον ισολογισμό και τον βλέποντα, στο αριστερό κομμάτι έχουμε το ενεργητικό, γράφει απάνω ενεργητικό. Τι σημαίνει το ενεργητικό, Στο ενεργητικό είναι όλε οι απαιτήσει του Δήμου. Τι απαιτήσει έχει, τι χρηματικά διαθέσιμα έχει και ποια είναι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Το δεξιό του κομμάτι είναι το λεγόμενο παθητικό. Ποιε είναι οι υποχρεώσει του Δήμου. Τι οφείλει σε προμηθευτέ, ασφαλιστικά ταμεία, σε φόρου κλπ. Ξεκινώντα λοιπόν από το ενεργητικό, να πούμε ότι οι πωλήσει αγαθών και υπηρεσιών, για να εξηγήσουμε λίγο τι είναι και αυτέ οι πωλήσει αγαθών και υπηρεσιών, είναι αυτά που βεβαιώνουμε στου δημότε συνήθω, έτσι. Παρουσιάζουν, ανήλθαν σε ένα ποσό 1.156.000 και παρουσιάζουν μείωση γύρω σε 73.000, ένα ποσό 6% σχέση με το 2019, που ανήλθαν σε 1.230.000. 230.000. εδώ θα πρέπει να τονίσουμε σε καιρού δύσκολου, και οι καιροί οι δύσκολοι δεν ξεκίνησαν από τώρα. Α θυμηθούμε τα μνημόνια, α θυμηθούμε το COVID από το 2020. Αυτό που κάνει ο Δήμο για να βοηθήσει του Δημότε, τη τιτάνια προσπάθεια που κάνουν για να ξοφλήσουν τι υποχρεώσεις προ το Δήμο, να κάνει διευκολύνσει όσον αφορά την αποπληρωμή των οφειλών του με ρυθμίσει και διακανονισμό των δόσεων. Και μάλιστα του καλούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα με ειδοποιήσει να έρχονται να κάνουν διακανονισμό των δόσεων όσοι δεν μπορούν, για να μην υπάρχουν προσαυξήσεις, πρόστιμα. Και μάλιστα λόγω COVID από 15 Δευτέρου του 2020 έως και 36 του 2021, ενεργοποιήθηκε μια νέα διάταξη όσον αφορά τον διακανονισμό τόσο των παλιών οφειλών, όσο και των οφειλών που προήγησαν λόγω COVID. Αυτό όσον αφορά το τμήμα εσόδων. Οι καταθέσει μα ενδιαφέρουν. Οι χρήσει του 2020 αυξήθηκαν κατά ένα ποσοστό 1.260.556 ευρώ. Εδώ, επειδή κατά το παρελθόν υπήρχαν άπειρε συζητήσει σε αυτή την αίθουσα, όσον αφορά αν είναι πλασματικά, όσον αφορά αν είναι εικονικά, όσον αφορά έχουν ακουστεί τα χίλια δυο. Όταν μιλάμε ότι έχουμε 10.459.224 ευρώ 31 Δοδεκάτου του 20, αυτά επιβεβαιώνονται από τα των τραπεζών, από τι επιστολέ που στέλνουν οι ορκωτοί ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχουν χρηματικά διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου. Δεν υπάρχει ρευστό. Όλα είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικού λογαριασμού. Και μάλιστα το μεγαλύτερο κομμάτι απευθύν, είναι κατατεθειμένο στο Ταμείο Παρακατοικών και Δανείων. Από εκεί και πέρα. Το καλό τη υπόθεση όσον αφορά με τα ψηλά χρηματικά διαθέσιμα, ξαναλέω είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια είναι ότι επαρκούν για την εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου, η βραχυπρόθεσμη υποχρεώσει του Δήμου 31-12 του 20 ανερχόταν σε 1.981.319 ευρώ. Άρα λοιπόν από τα 10.500 είμαστε σε θέση να πληρώσουμε άμεσα τις βραχυπρόθεσμε υποχρεώσει μα και να μα μείνει ένα ποσό γύρω στα 8,5 εκατομμύρια, το οποίο μπορεί να διατεθεί για υλοποίηση έργων και λοιπόν αναγκών και είναι στη διάθεση τη της δημοτική αρχή. Η πλειονότητα των χρηματικών διαθεσίμων, όπω είπα και πρωτήτερα, είναι κατεθειμένη σε προθεσμιακή κατάθεση το Ταμείο Παρακατικών και Δανείων, ξεκίνησε και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, και μάλιστα με πολύ ψηλό επιτόκιο σε σχέση με τα ισχύοντα σημερινά τραπεζικά επιτόκια, τα οποία, αν κάποιο ασχολείται με τι τράπεζε σήμερα, σε λίγο καιρό θα αρχίσουν να μα ζητάνε έξοδα τήρηση λογαριασμού. Η τελευταία προθεσμιακή κατάθεση ενημερωτικά για 100.000 ευρώ ανέρχεται σε 0,02. Είναι εξευτελιστικά. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμο, επειδή έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παραγωγικών και Δανείων ένα πολύ μεγάλο ποσό, έχει και τη δυνατότητα, παρότι είναι προθεσμιακή κατάθεση, έχει ψηλά επιτόκια και έχει τη δυνατότητα να τα αντλεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όταν τα χρειάζεται. Πάμε στο σκέλος του παθητικού, το κομμάτι των υποχρεώσεων του Δήμου. Τα ίδια κεφάλαια το 2020 αυξήθηκαν κατά ένα μικρό ποσοστό, κατά 140.000 και ανέρχονται σε 46.708.000 σε σχέση με τα 46.568.000 46 το 2019. Εκτός από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, σας είπα ότι οι σε ένα κομμάτι ξεχωριστό, εγκρίνονται για συγκεκριμένα έργα. Ποιε ήταν αυτέ οι νέε επιχορηγήσει που πήραμε το 2020, Αυτέ ανήλθαν συνολικά σε 800, γύρω στα 900.000. Γιατί πήραμε αυτά τα 900 χιλιάρικα, καταρχήν είναι η ΣΑΤΑ, ενίο Καλλικρατικού Δήμου, 327 χιλιάρικα. Πήραμε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημο, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, 170 χιλιάρικα. Επίση, χρηματοδότηση από τον Φιλόδημο για επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων και λοιπόν αύλιων χώρων, τα 7 χιλιάρικα. Για αντιπλημμυρικά έργα Οικισμού Αγίου Αθανασίου, συγκεκριμένα είναι το τριθέσιο ειδικό σχολείο που έχουμε εκεί. 41.655 ευρώ. Για την ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτωμένο δρόμο προς την ΤΑΦΚ Δημοτικού Δήμου Πέλας, 185.000 περίπου. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα αφορά κυρίως πυροπροστασία. Τα έχουμε κάθε χρόνο περίπου, 42.000. Κρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για υλοποίηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, 51.000 περίπου. Και τέλος, χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση ΔΑΚ Γέφυρας, 2.678 ευρώ. Σύνολο 900.000. χιλιάρικα. Συνεχίζοντας τις υποχρεώσεις του Δήμου, έχουμε να αναφέρουμε τα δάνεια των τραπεζών μειώθηκαν κατά 133.000, πληρώθηκαν δηλαδή οι δόσεις για τα χρεωλήσια και από 1.438.000 το 2019 πήγαν σε 1.304.000 το 2020. Μειώθηκαν δηλαδή σε ποστό γύρω, στο 9,3%. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω. Η κατάσταση στον καλλικρατικό Δήμο το 2011, όταν συνενώθηκε, δεν ήταν καλή όσον αφορά τα δάνεια. Ήταν πάρα πολύ ψηλά τα δάνεια. Ανερχόταν γύρω στα 3,5 εκατομμύρια από τους συνενούμενους Δήμους του πρώην Αγίου Θανασίου, Χαλκιδόνας και Ουφαλίων. Πληροφοριακά να σας πω, από το 2011 έχουν πληρωθεί σε χρεολύσια μέχρι και 31 το δεκάτου του 20, ένα εκατομμύριο 961.000 ευρώ. Μιλάμε για δύο εκατομμύρια περίπου χρεολύσια. Μεταφραζόμενο σε δραχμές σε κάποιους νοσταλγούς, μιλάμε για 700 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Δήμος από το 2011 συνέχισε μια πολιτική εκτός από την πρώτη τετραετία στην οποία έγινε μια επιμήκυνση δανείων, όχι νέος δανεισμός, μια επιμήκυνση δανείου, δεν έπαψε να δανείζεται, έπαψε να παίρνει καινούρια δάνεια. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για τις τωρινές και τις επόμενες γενιές. Γιατί παίρνοντα δάνεια, στην ουσία υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενιών. Μπράβο σε όλες τις διοικήσεις και εύχομαι να συνεχίσουν. Και στα 2 εκατομμύρια χρεολύσια, να πω ότι δεν συμπεριλαμβάνονται, αυτά ήταν μόνο για εξόφληση κεφαλαίου. Δεν έχω αναφέρει το ποσό των τόκων. Θα φτάναμε πολύ ψηλότερα. Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές 31-12 του 20 ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο 625.000 περίπου. Αυτά οφείλαμε στους προμηθευτές μας. ήταν αυξημένοι σε σχέση με το 2019 κατά 251.000. Εδώ να πω που ότι με την ένταξη του Δήμου εντός του 2021 στο πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών εισπράξηκαν συνολικά μέχρι και σήμερα 400.000 ευρώ. Οι 400.000 ευρώ οδηγήθηκαν για την εξόφληση των προμηθευτών και μείωσαν σημαντικά τα υπόλοιπα των προμηθευτών μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή το 1.600, να το πω απλά, μείων 400.000, πήγαμε στο 1.200, σύν τις άλλες πληρωμές με τελευταίο έλεγχο που έκανα γύρω στις 31-8, γιατί έχουμε κλείσει και τον Αύγουστο, ήταν γύρω στις 950.000. Οι λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις, εκτός από τους προμηθευτές, οφείλουμε σε φόρους τέλη, οφείλουμε στα ασφαλιστικά ταμεία, έχουμε τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις ερωτές στην επόμενη χρήση, στην οποία είναι τα χρεολύσια που θα πληρώσουμε μέσα στο 2021, και έχουμε και διάφορους πιστωτές, αν έρχονται όλα αυτά του 20 σε 355.000 και είναι αυξημένες κατά 82.500 ευρώ σε σχέση με το διευθυντήριο. Κλείνοντας το παθητικό, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω λίγο και μια μικρή ενημέρωση. Ε, προτρέποντας λίγο την Δημοτική Αρχή, το Δήμαρχο, αλλά και τη Συμπολίτευση, συνεδριάσει τη ΚΕΔΕ, στι επαφέ με τα Υπουργεία. Έχει προκύψει ένα σοβαρό πρόβλημα από το 2014, αν θυμάμαι, κυρία Γκόγκου και μετά, με τη φορολογία των Δήμων. Το 2014. Ενώ μέχρι και το 2014 ο Δήμο πλήρωνε. Η φορολογία του Δήμου ήταν ένα χαρτόσιμο και ο χαρτοσύμου γύρω στο 3,6% πάνω στα μισθώματα τα οποία εισέπρατε. Μισθώνομαι οικόπεδα, αγροτεμάχια. Ε, και εκεί πληρώναμε ένα 3,6% χαρτοσύμου και ογά χαρτοσύμου, το οποίο το εισπράταμε όμως, το εισπράταμε και το αποδίδαμε. Και δεν είχαμε και έμφια, δεν υπήρχε έμφια. Ξαφνικά το 2014 έρχεται ο νομοθέτης και λέει 24% πάνω στα εισοδήματα που έχετε από μισθώματα ακινήτων και 3,6% χαρτοσύμου και γα χαρτοσύμου. Συμπρο... Ήταν 29% από το 2014 και, 29% το 2014. και ξεκίνησαν μειώσεις και φτάσαμε στο 24% αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπερβολικό. Και ένα δεύτερον, πληρώνουμε και 27.000 ευρώ το 2020 για έμφυα. Τι κάνουμε λοιπόν, από τη μια επιχορηγούμε τους Δήμους μέσω των ΚΑΠ και από την άλλη τα παίρνουμε μέσω φορολογίας και έμφυα. Εκεί λοιπόν να γίνουν παρεμβάσει ήταν κατανοητό λόγω κάποιων μνημονίων, δεν ξέρω λόγω κάποιων πολιτικών. Και κάποιοι αποφάσισαν. Είναι καιρό να επιστρέψουμε. Γιατί αυξημένε οι αρμοδιότητε των Δήμων, συνεχώ του παρέχουν αρμοδιότητε, αλλά θα πρέπει να έχουμε και πόρου. Και ενημερωτικά να πω ότι εντό για το 2020 πληρώσαμε για φόρο εισοδήματο 34.000 ευρώ και μάλιστα είναι πολύ μειωμένο γιατί το 2019 είχαμε μια προκαταβολή 48.000 ευρώ. Η προκαταβολή του 19, που ήταν πολύ αυξημένη, μείωσε λίγο τον φόρο του 2020. 34.000 ευρώ λοιπόν για φόρο εισοδήματος. Και 27.000 για έμφυα, 61.000 ευρώ. Από πού φύγαν? Από το Δήμο. Και δύο λόγια, για τις συμμετοχές. Από τις λίγες παρεμβάσεις μου το 2020 από το 2015 και μετά, ήταν όσον αφορά τις συμμετοχές λίγο, όσον αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Καλληλεγγύης, τον ΟΚΠΑΧ, τη ΔΕΙΑ. Όσον αφορά τη ΔΕΙΑ δεν έχω να πω κάτι άλλο, τα πράγματα παραμένουν όσοι έχουν. Διαβάστε και τις σημειώσεις των ορκωτών, δεν αλλάζει κάτι. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε μια τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία θα αποφασίσει, ζητάει ο ποντρικά ιδέα γύρω στα 1.300.000. Θα αμφισβητεί ο Δήμο ότι αποφασίζει το συν κάποιε άλλε βεβαιώσει που απαιτεί ο Δήμο, συν κάποια άλλα ποσά που απαιτεί ο Δήμο. Περιμένουμε τη δικαστική απόφαση για να δούμε το τι θα γίνει. Λίγο θα ήθελα να αναφερθώ στη ΔΚΕΧ. Για όσου δεν γνωρίζουν, ήταν μια κοινοφελή επιχείρηση, η οποία είναι ένα, νομικό πρόσωπο και συμπτύχθηκαν οι κοινοφιλεί επιχείρηση του πρώην Δημαγίου Αθανασίου Χαλκιδόνα και Κουφαλίων. Αποφασίστηκε από την τότε Δημοτική Αρχή του 2014 η λεγόμενη λύση τη κοινοφιλή. Τι σημαίνει λύση, να πάψει να υφίσταται. Μεταφέρθηκε τότε το προσωπικό με κάποιε διατάξει στο Δήμο και ορίστηκε από το 2014 ο κ. Παπαδημητρίου Ορκωτό Λογιστή να προβεί σε εκαθάριση. Δυστυχώ τα πράγματα μέχρι και το 2018, παρόλε τι οχλήσει τη δική μα όσον αφορά την οικονομική υπηρεσία και εμένα προσωπικά, αλλά και από τι εκθέσει των νορκωτών που αναφέρονται συγκεκριμένα, δεν είχε γίνει κάτι. Έπρεπε κάποια στιγμή αυτή η δική να κλείσει και με ευθύνε θα πω εγώ, αν και δεν μου επιτρέπετε, αλλά και του εκαθαριστή του κ. Παπαδημητρίου, ο οποίο είχε αναλάβει. Ευτυχώ είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Και εντός του 2000, ξεκινώντας από το 2019 και προχωρώντας μέχρι σήμερα, συντάχθηκαν ισολογισμοί γιατί δεν είχαν, υποβου... δεν είχαν συνταχθεί ισολογισμοί από το 2014 μέχρι και σήμερα. Συντάχθηκαν λοιπόν ισολογισμοί για το 2014, το 2015, το 2016, το 2017, το 2018 και το 2019. Αυτά πέρυσι μέχρι και το 2018 και φέτος συντάχθηκε και ο ισολογισμός του 2019. Ταυτόχρονα υποβλήθηκαν φορολογικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 15, 16, 17, 18 και 19 τα οποία επειδή έγιναν όλα αυτά τόσο καθυστερημένα, επέφεραν και πολλά πρόστιμα. Γύρω 14.000 είναι μόνο τα πρόστιμα, σύν τις φορολογικές δηλώσεις. Αυτά για την κοινοφελή. Εκρεμεί ο τελικός ισολογισμό λήξη εκαθάρισης, προκειμένου να κλείσει οριστικά. Η τελευταία συνομιλία που είχα εγώ με τον εκαθαριστή, τον κύριο Παπαδημετρίου μου είπε ότι αν μα βοηθήσει λίγο και το ΙΚΑ Ιωνία, στην οποία υπάρχει μια εκκρεμότητα από την πρώην κοινοφιλή τη ΔΚΕΧ, ευελπιστούμε ότι θα κλείσουμε, θα λήξει αυτό το θέμα και φορολογικά μέχρι 31 το Δεκάτου του 20. Οψόμεθα. Του 21, το 21. συγγνώμη. Δεν είχαμε και καλή κατάσταση όσον αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύη του Δήμου Χαλκιδόνο. Και όσον αφορά δεν είχαμε καλή κατάσταση, το λογιστικό κομμάτι θα αναφέρω. Θα έπρεπε από το 2016 ο οργανισμό να υποβάλει, έχει τι ίδιε υποχρεώσει που έχει και ο Δήμο, να υποβάλει φορολογικέ δηλώσει, συγκεντρωτικέ καταστάσει τιμολογίων, να συντάσσει ισολογισμού, αποτελέσματα εκμετάλλευση και να εγκρίνονται από τα δημοτικά συμβούλια, από το Δημοτικό Συμβούλιο του εκεί. Δεν είχε γίνει τίποτα. Ορίστηκε πέρυσι ο εξωτερικό συνεργάτη για τον Οργανισμό Κοινωνική Προστασία. Όσοι συμμετέχουν εκεί θα το γνωρίζουν, ο λογιστή ο κύριος Ζαφυρίου και ξεκίνησε η απογραφή έναρξη. Η απογραφή έναρξη είναι με το τι ξεκινάμε. Θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει η απογραφή έναρξη να ολοκληρωθεί το 2011, και ολοκληρώθηκε η απογραφή έναρξη το 2020. Σε συνεργασία βέβαια με την επιτροπή που είχε οριστεί και με τον Ορκωτό, με τον λογιστή τον κύριο Ζαφυρίο. Έγιναν και οι εγγραφέ στα βιβλία του Δήμου. Αναμένεται η έκθεση των Ορκωτών που κάνουν τον έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απογραφή έναρξη για τον οργανισμό και να εγκριθεί από το ΔΣ. Υποβλήθηκαν εκρεμεί φορολογικέ δηλώσει για τα έτη 18, 19 και 20, για τον οργανισμό μιλάμε, και ταυτόχρονα εκρεμεί συγκεντρωτικέ τιμολογίων για τα φορολογικά έτη 15, 16, 17, 18 και του 20. Και από ό,τι με ενημέρωσαν, ολοκληρώνεται και ο ισολογισμό για τη χρήση του 2020. Αυτά όσον αφορά τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα. Εν κατακλείδη, αυτό που θα ήθελα να μείνει σε κάποιους που δεν μπορούν να εντρυφήσουν, το είπα από την αρχή. Η λογιστική εικόνα, το ξαναλέω, που παρουσιάζει σήμερα ο Δήμος είναι καλή. Είναι πολύ καλή. Και είναι καλή γιατί αν εξαιρέσει κανείς, τη σχετικά χαμηλή εισπραξιμότητα στο κομμάτι των βεβαιωμένων οφειλών στου ιδιώτε. Δεν εισπράττουμε με το ρυθμό που πρέπει να εισπράττουμε. Λαμβάνοντα υπόψη σε αυτό όμω τι δύσκολε οικονομικέ συνθήκε, η μόνια COVID, δεν μπορεί να πιέσει και πολύ, και το γεγονό ότι ένα μεγάλο μέρο των ανίσπρακτων εσόδων που εμφανίζει αυτή τη στιγμή ο Δήμο προέρχεται κυρίω από του πρώην καποδιστριακού Δήμου. Τα καλά νέα τη ημέρα, όπω θα κλέψω και το σλόγγαν ενό σταθμού, διαθέτει ο Δήμο ψηλά χρηματικά διαθέσιμα, τα οποία υπαρκούν, είπα, για να εξοφλήσει όλε τι βραχυπρόθεσμε υποχρεώσει του, δάνεια, προμηθευτέ, ασφαλιστικά ταμεία, φόρου, τέλη και επίδικε δικαστικέ αποφάσει. Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι σε δικαστικέ αποφάσει, οι οποίε εκκρεμούν. Αλλά οποιαδήποτε στιγμή και αν σκάσουν, αν τελεσυδικήσουν, ο Δήμο έχει τα χρηματικά διαθέσιμα και τη ρευστότητα να μπορεί να τα εξοφλήσει. Χωρίς να καρακουνηθεί ο Δήμος, να το πω. Ταυτόχρονα, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να ξοφλήσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας, μείνει ένα μεγάλο κομμάτι, γύρω στα 8,5 εκατομμύρια, αν όχι 8,5, 7,5, για να ασκήσει ο Δήμος, είναι ένα εργαλείο να ασκήσει αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική. Πριν κλείσω, θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφερθώ λίγο και στο καλό εργασιακό κλίμα, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος, και το έχει οικοδομήσει η Δημοτική Αρχή, και πιο συγκεκριμένα και ο Δήμαρχο. Επίση, από την πλευρά μου, να ευχαριστήσω για τη μεγάλη συνεισφορά τη Γενική Γραμματέα. Τουλάχιστον στο επιτελούμενο έργο τη Οικονομική Υπηρεσία. Είναι παρούσα επικοδομητικά και πολλέ φορέ καταλητικά. Και τέλο, συνεργάζομαι με του ορκωτού λογιστέ, με την κυρία Γκόγκου και τώρα με τον κύριο Μπάκα, πολλά χρόνια. Και αν εξαιρέσω κάποια προβλήματα, είχαμε και διενέξεις, έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή συνεργασία και ένα πολύ καλό κλίμα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσει. Κύριε Κορώνα, πάρτε λίγο το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Δεν καταγράφεται όμως. Ε, δεν υπάρχει. Άμα μπορώ, Όταν λέτε χαμηλή εισπραξιμότητα, οι ποιότητε, τι εννοείτε. Τα τέλη πληρώνονται μέσα στο ΔΕΗ, τα ενίκια που τα πληρώνουν όλοι. Τι δεν, τι εισπράττουμε από του ιδιώτε, εννοείται τα παλιά χρέη που είχαν. <σχυλιότητες> οι... Εκτό από τα παλιά χρέη για τα οποία έχουμε κάνει μια πρόβλεψη, αν δείτε μέσα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόβλεψη μέσα στον ισολογισμό, στο κομμάτι του ενεργητικού, το οποίο μιλάει για προβλέψει γύρω στα 2.356.000 κάνουμε μια πρόβληση ότι υπάρχει κίνδυνο να μην εισπραχθούν. Τα οποία προέρχονται κυρίω από παλιέ οφειλέ των κατηποθυσιακών ε, Δήμων. Σημαντώ, από τα... χαμηλή εισπραξιμότητα, τι εννοείται. Βεβαιώνουμε, βεβαιώνουν το Ταμείο εισόδων. βεβαιώνει το 2% από τα. Εννοείται. Αυτό εννοείται. Αυτό. Ναι. ναι, ναι, ναι. ναι, δεν έχει να κάνει με. Αλλά σα είπα και κάποιου λόγου, έτσι. Δεν μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να πα να εισπράξει από το 2010 ανίσπρακτα υπόλοιπα, έτσι, να γίνουμε κατανοητοί. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζούνη για την αναλυτική παρουσίαση του ισολογισμού και όλων των οικονομικών δεδομένων του Δήμου Χαλκιδόνος. Θα συνεχίσουμε με την έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων των ορκωτών λογιστών την οποία θα μας την παρουσιάσει όσο πιο περιληπτικά μπορεί ε, ο κύριος Μπάκα ε, Μπάκας Χρήστος. και από μένα. Ε, ονομάζομαι Μπάκα Χρήστο. Συγγνώμη λίγο, ναι. κύριε Μπάκα. Ε, πρόεδρε, μήπω αν χρειαζόταν να κάνουμε κάποιε. Εγώ, εγώ θα ε, έλεγα ε, στο τέλο. Ε, Σε αυτά δήμα, που είπε ο Νίκο και μετά. Στο τέλος, στο τέλος, και τέλος, και τέλος Καλύτερα τέλος, στο τέλο για να, μην, για να, να έχουμε μια ροή. Εντάξει, εντάξει. Καλύτερα. Ε, για πάρα καλησπέρα. Ε, ονομάζομαι Μπάκα Χρήστο, είμαι οικοτό λογιστή και θα προχωρήσω στην ανάγνωση τη έκθεση ελέγχου μα και συγκεκριμένα στι παρατηρήσει αυτή επί των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Χαλκιδόνο για τη χρήση 2020. Βάση για γνώμη με επιφύλαξη. Από τον έλεγχό μα προέκυψαν τα εξή. 1. Η απογραφή τη ακίνητη περιουσία του Δήμου δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί μέχρι την 31 -20 2020 και κατά συνέπεια δεν είχε διαμορφωθεί το τελικό ύψο των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου. Δύο. Το κονδύλι του λογαριασμού του ενεργητικού τίτλη πάγια επένδυση περιλαμβάνεται και η αξία κτήση συμμετοχή στη δημοτική επιχείρηση ΔΚΕΧ, ποσού 215.000 περίπου, που έχει τεθεί σε καθάριση την 14η Εβδόμου 2014 και ο έλεγχο μα επιφυλάσσεται για τι πιθανέ επιβαρύνσει που θα έχει ο Δήμο μετά την ολοκλήρωση τη καθάριση ΔΚΕΧ. Και ορθά έχει σχηματιστεί σχετική πρόληψη για τη ζημία τη συμμετοχή αυτή ύψου 215.000 περίπου, ίση δηλαδή με την καταβληθή σε αξία τη συμμετοχή με επιβάρηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων. 3. Το κονδύλι του λογαριασμού του ενεργητικού, τίτλοι πάγια επένδυσης, περιλαμβάνεται και ποσό 237.000 περίπου που αφορά την αξία κτήση μειοψηφικού ποσοστού μετοχών ανώνυμη εταιρεία διπάκου φαλίων ΑΕ, μη συγκεκριμένο χρηματιστήριο, που δεν ελέγχεται από το ελεγκτή λογιστή και έχει τεθεί την 23η Δεκάτου 2014 προκαθάριση, για την οποία μέχρι την ημερομηνία σύνταξη παρούσα έκθεση δεν τέθηκαν υπόψη του ελέγχου μα ο αρχικό ολογισμό έναρξη εκαθάριση, ο πρώτο, δεύτερο, τρίτο ολογισμό εκαθάριση και ο σοσιολογισμό λήξη εκαθάριση. Συνεπώ, αδυνατούμε να εκφέρουμε γνώμη για τι προσαρμογέ που απαιτούνται στην αξία τη συμμετοχή στην καθαρή θέση του Δήμου και στα αποτελέσματα τη χρήση 2020 και τον προηγούμενο χρήσεων. 4. Από απαντητική επιστολή τη η Δημοτική Επιχείρηση Ιδρύση Αποχέδευση του Δήμου Χαλκιδόνο προ τον έλεγχό μα προέκυψε ότι η Δημοτική Επιχείρηση απαιτεί από τον Δήμο ποσό 1,3 εκατομμυρίων περίπου από καταναλώσει νερού προηγούμενων χρήσεων. Υποχρέωση η οποία όμω δεν έχει λεωστοποιηθεί στα βιβλία του Δήμου Χαλκιδόνο, καθώ το ποσό έχει προσδιοριστεί με τεκματρό τρόπο. Ο νομικός σύμβουλο του Δήμου μα ενημέρωσε εγγράφως στις 8:6 του 2021 ότι ο φάκελο έχει τεθεί στο αρχείο τη νομική υπηρεσία διότι με την παριθμόν 3873 του 2019 απόφαση του πολεμικού πρωτοδικίου Θεσσαλονίκη η αγωγή που είχε καταθέσει η ΔΕΙΑΧ απορρίφθηκε και μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιθεί νέα αγωγή. Με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μα, δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουν επαρκή και κατάλληλη εκτική τεκμηρίωση για την νομιμότητα τη υποχρέωση αυτή, ύψου 1,3 εκατομμυρίων περίπου, και συνεπώ δεν είναι δυνατόν να διαμορφώσουμε γνώμη για την ύπαρξη ανωτέρω μη καταχωρηθήσα υποχρέωση στι οικονομικέ καταστάσει του Δήμου Χαλκιδόνου. Σα έχει δοθεί αναλυτική έκθεση επί όλων των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε στη διάθεσή σα για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Από εδώ και πέρα μπορείτε ο οποιοσδήποτε ε, συνάδελφος δημοτικό σύμβουλο ε, θέλει να ζητήσει το λόγο και να ρωτήσει οτιδήποτε θέλει. Κύριε Μητσιώδη, έχετε το λόγο σαν επικεφαλής της αξιωματική αντιπολίτευσης. Από μένα, Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμία ερώτηση σχετικά με το θέμα του ισολογισμού και νομίζω ότι δεν δίθεται ζήτημα, μπορούν να αποδεσμευτούν και οι υπηρεσιακοί για το θέμα αυτό όσον αφορά τουλάχιστον τη δική μας πλευρά. ε, δημορχιολόγος Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω μόνο. Ε, επειδή πολλά χρόνια έτσι, όσο παρακολουθώ το Δήμο και όσο τουλάχιστον είμαι εγώ εδώ ως Δήμαρχος, ε, εμένα μου λείπει η εικόνα της συμμετοχής του Δήμου και της σχέσης του Δήμου με αυτό που λέγεται βιπά κουφαλίων. Ε, μπορείτε δεν ξέρω, εσείς ως υπηρεσία, οι ορκωτοί, να μας δώσουν λίγο μια εικόνα τι γίνεται με αυτό το πράγμα, πού βρισκόμαστε, πώς προέκυψε αυτή η συμμετοχή του Δήμου. Δεν ξέρω αν οι παλιότεροι σύμβουλοι έχουν έτσι εικόνα για αυτό το πράγμα από παλιότερες ενημερώσεις συζητήσεις, αλλά εγώ σε αυτό το πράγμα έτσι έχω ένα κενό. Και το βλέπω ότι κάθε χρόνο υπάρχει αυτό το κενό, εμφανίζεται και στις εκθέσεις μας, ας πούμε. Κύριε Κούρα, αν θέλετε πάρτε το μικρόφωνο για να καταγράφετε και η τοποθέτησή σας. Ναι, θυμάμαι παλιά. Θυμάμαι ότι είχε γίνει μια συζήτηση στην προηγούμενη διοίκηση και έγινε μια επιτροπή για την ερώτηση την οποία δεν είχε κάνει αυτή στιγμή. Αλλά θέλω να κάνω και μια δεύτερη ερώτηση. Να το λέω σε κάθε απολογισμό του Δήμου ότι έχει σχέση με τη ΔΕΙΑ. Το 1.300 είναι στα 10.500 από τη, ΔΕΙΑ στο Δήμο. Δηλαδή, αν ο Δήμο χρωστάει τη ΔΕΗΑ το 1.300.000, τα 10.500 θα γίνουν μείον. Έτσι ναι. Δηλαδή υπάρχει μια εικονικότητα στο συγκεκριμένο. Κύριε Ζούνη, άνοιξε το μικρόφωνο σα για να καταγράφονται οι απόψει. Έχουμε και μια επιστολή δικηγόρου πάνω σε αυτό το θέμα, η οποία καταγράφεται και εδώ μέσα και μα είπε ότι θα απορριφθεί. Γι' αυτό και στι προβλέψει που κάνουμε, όταν λέμε επίδικε προβλέ... καταστάσει του Δήμου, λέμε είτε προμηθευτέ ή οποιοδήποτε άλλο έχει προσφύγει στα δικαστήρια και απαιτεί από το Δήμο. Εκεί λοιπόν ζητάμε εμεί κάθε χρόνο και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πω έχουμε ένα πολύ καλό συνεργάτη, τον κύριο Σιαπέρα πλέον, ο οποίο μα κάνει την έκθεσή του και μα λέει τι πιθανόν από αυτού που προσφέρουν στη δικαιοσύνη θα δικαιωθούν και ποιοι όχι. Για τη ΔΕΙΑ λοιπόν μα έχει αναφέρει εγγράφο παλιότερο ο κύριο Τσάτσο. Να το πω, δεν ήταν ο κύριο Καπέρα, ότι δεν θα κερδιθεί. Γι' αυτό και δεν κάνουμε πρόβλεψη εμεί. Γιατί κρίνουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η ΔΕΙΑ να κερδίσει αυτή την υπόθεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το ξαναλέω, αν τελεσυδικήσει υπέρ τη ΔΕΙΑ, ο Δήμο θα καταβάλει αυτά τα χρήματα. Ναι. Το... ναι. Είναι μείον η ΔΕΙΑ 1.300. Και η ΔΕΙΑ, από ό,τι γνωρίζω, και οι ορκωτοί καλύτερα εδώ θα μας πούν, έχει κάνει μια πρόβλεψη ότι θα τα χάσει. Ε, κάνει πρόβλεψη δηλαδή η ιδεα μέσα στα βιβλία της, ότι η πιθανότητα να μην κερδιθεί το δικαστήριο είναι πολύ μεγάλη. Η ΔΕΗ δεν δε θα. Α, α, απαιτεί αυτό το ποσό. Απαιτεί. Αν δεν το. αν και δεν δικαιωθεί. Θα το σβήσει από, εβλία, ε, θα το σβήσει από τις απαιτήσει τη. Δεν ακριβώς. θα πάθει κάτι άλλο. Ε, αλλά οι απαιτήσει αυτέ είναι σε μεγάλο βαθμό εικονικέ και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν προχωρήσει κι άλλο. τελευταία αγωγή που είχε γίνει κατά του Δήμου έχει βγει απόφαση η οποία δικαιώνει τον Δήμο. Και δεν υπάρχει νέα αγωγή που έχει κοινοποιηθεί στον Δήμο, ώστε να βεβαιώθηκε εκ νέου το ποσό αυτό. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Το 19, η απόφαση το αναφέρω κιόλα, είναι 3873 του 19 από το Πολεμέρα του Δικαίου Θεσσαλονίκη. Ε, αυτή είναι η τελευταία αγωγή που, που είχε γίνει. Ε, δικαίωση των Δήμων. Δεν, δεν, έχει κοινοποιηθεί κάτι καινούριο ε, σχετικά με το 1,3 στον Δήμο από τη ΔΕΙΑ. Να κάνω μια ερώτηση ακόμα, γιατί θυμάμαι στο παρελθόν την κουβέντα που κάναμε. Την εντύπωση ότι ο Δήμο από τη ΔΕΙΑ έχει πράξει περίπου 500.000. Δεν παλιά στην προηγούμενη διοίκηση. Λάθο. Ναι. Πάμε. Ε, ε, Συγγνώμη λίγο, για να τηρήσουμε λίγο... Ακούστε, σας παρακαλώ, για να τηρήσουμε λίγο μια διαδικασία... για να μην ρωτάτε κύριε Κούρα. Κύριε Μαυρουδή, κύριε Μητσκιούδη, ανοίξτε το μικρόφωνο σας... να απαντήσετε πω λίγο στο Μάκη το εξή ότι είχε γίνει ένα συμψηφισμός και, ο οποίο εγκρίθηκε από το Λυκτικό Συνέδριο 600.000, δηλαδή υπήρχε μια απέτηση 600.000 από την ΔΕΙΑ, την οποία την αναγνωρίσαμε εμείς, όπως και η ΔΕΙΑ προς εμάς, και υπήρξε ένα συμψηφισμός 600.000, συν 1 εκατομμύριο το οποίο εισπράχτηκε. Και υπάρχει τώρα και αυτό το επίδικο σχετικά με το 1.300 της ΔΕΙΑ και τα 501.000 του Δήμου προ τη ΔΕΑ. Τώρα, όσον αφορά για να απαντήσω σε ένα φίλε Κώστα, έτσι, υποτίθεται ότι είναι στο χέρι σας με την έννοια ότι Απρίλιο του 2022 θέλει η δική και βάση του νόμου και του COVID που ισχύει η απόφαση αυτή την οποία επικαλείται και, το, και οι ορκωτοί λογιστέ για την απόφαση του 19 ότι αυτός ο κατάλογος εκπέπτει από τη δικαιοσύνη έχει το δικαίωμα η ΔΕΙΑ να ξαναυποβάλει αν θέλει απέτηση μέχρι τον Απρίλιο του 2022. Αυτό νομίζω ότι είναι εσωτερικό θέμα τη ΔΕΗΑ. Από εκεί πέρα ο πρόεδρο δεν ξέρω αν σα έχει ενημερώσει, αν το έχει κινήσει αυτό ή αν το έχει αφήσει στον αυτόματο πιλότο. Όσον αφορά, Μάκη, για σένα για την σύσταση επιτροπής Επιτροπή για το ΕΠΠΑ, έγινε επιδιοίκηση Δαϊκού Δημπίκου. Και αν θυμάσαι, ο κύριο Ταξιάρχη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, είπε ότι ποιο με έβαλε εμένα, δεν είναι δική μου υπογραφή αυτή. Τότε έγινε μια επιτροπή. Τότε έγινε, μια διά... επιτροπή. Τότε έγινε μια επιτροπή. Να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μια σωστή yeah. Ευχαριστώ. Όχι, όχι, ούτε και εγώ κάνω μομφή. Απλά, απλά υπενθυμίζω, επειδή έκανε την ερώτηση και μου είπε, σου υπενθυμίζω πότε έγινε και η Επιτροπή. Λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή δεν τηρούμε καμία απολύτω διαδικασία. Οκ. Okay. Είχε ζητήσει το λόγο και ο κύριο Μιτζαρίδη. Οπότε, κύριε Κορώνα, αμέσω μετά. Άμα... Κάντε την ερώτησή σας. πρόβλεψη πριν ή θα τα κάνει τώρα. Κάνει. Πρόεδρε, στον προηγούμενο ισολογισμό τη. Ευχαριστώ. Κύριε Μεντζαρίδη, κλείστε το μικρόφωνο σα λίγο. Κύριε Μεντζαρίδη, ζητήσατε το λόγο. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να, μπορούμε να αποδεσμεύσουμε τουλάχιστον από τη μεριά μου του ανθρώπου, τα, τα στελέχη τη Οικονομική Υπηρεσία. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, να αλλάξω λίγο το θέμα, αφορά την απογραφή μόνο τη δημοτική δημοτικής περιουσία, που δεν έχει ολοκληρωθεί, τι υπολείπεται ακόμα, Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια παλιότερη δήλωση του Δημάρχου ότι έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε μια. Έχουμε... Τι διαφορές υπάρχουν, έχουν καταχωρηθεί πάγια περιουσιακά στοιχεία καταρχήν στο Μητρό Παγίων του Δήμου. Κυρίω ο Δήμο Μητρό Παγίων. Οτιδήποτε μπαίνει μέσα το οποίο είναι πάγιο, καταχωρείται. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ενημερωθεί και το λεγόμενο το ε9. Να κατα... ε, θα, θα, έπρεπε λοιπόν να καταχωρηθεί και το ε9. Ε, 9 ε... τεραστιο το έργο. Φανταστείτε ότι θα πρέπει να καταχωρήσουμε στο Ε9 ακόμη και τους δρόμους και τα πάρκα από 17 χωριά. Έχει γίνει μια προσπάθεια. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, καταρχήν υπήρχε και ο συνάδελφο ο κύριος Σαπερδάνης ο Γιώργος, ο οποίος ήταν και λογιστή και έφυγε με κινητικότητα, είχε ξεκινήσει ένα καλό έργο. Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε στο Ε9 όλα τα εκμισθούμενα του Δήμου. Κόπεδα και αγροτεμάχια. Και αυτό γιατί. Για τα οικόπεδα και από τα αγροτεμάχια πληρώνουμε έμφυα. Το αν δεν έχει καταχωρηθεί αυτή τη στιγμή το Δημαρχείο σαν κτίριο, επειδή είναι ιδιοχρησιμοποιούμενα και όλα αυτά τα ακίνητα, δεν πληρώνει έμφυα. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος φορολογικός έλεγχο αργότερα για να μας ε, βεβαιώσει πρόστιμα και προσαυξήσεις, γιατί δεν πληρώσαμε το έμφυα. Υπάρχει πάντως η υποχρεώση, η φορολογική υποχρεώση, να καταγραφούν όλα, και στο Ε9. Έχουμε μια διαφορά, άλλα έχουμε στο Μητρό Παγίων, άλλα έχουμε στο Ε9 και ένα δεύτερον, έχουμε ένα εργαλείο τώρα στα χέρια μας, ένα πολύ καλό εργαλείο, έγινε το Εθνικό Κτηματολόγιο. Δούλεψε η Τεχνική Υπηρεσία και μπορούμε να αντλήσουμε και μάλιστα ο κύριος, υπάρχει και ένα αρχείο, ο, το επίθετο μου διαφεύγει, ο πέτρος, πέτρος, ο κύριος ο Πέτρος Καλαϊτής, ο οποίος κάνει μια σημαντική δουλειά και είναι καταχωρημένο στο κομπιούτερ. Αλλά θα σας μιλήσω ειλικρινά δεν ήθελα να επεκταθώ παραπάνω. Αυτή τη στιγμή αιμορραγούμε όσον αφορά οικονομική υπηρεσία εξειδικευμένα στελέχη. Δηλαδή να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Έρχονται πεντάμινα, έρχονται οκτάμινα. Κανένα πεντάμινο δεν θα έρθει το οποίο είχε μια προπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα 15 και 20 χρόνια και έχει τι γνώσει. για να κάθε, Υπάρχουν και δύο λογιστέ αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Είμαι εγώ τόσα χρόνια και η κυρία Γησδάκη Κατερίνα. Η και η Κατερίνα, με συγχωρεί, είναι εδώ και ο κύριο Μητσιούδη, τον μέμφωμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι όρισε ταμεία. Δηλαδή, δύο λογιστέ είχαμε στο Δήμο και έμεινε ο Οργανισμό Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη να μην έχει λογιστή. Ένα οργανισμό ολόκληρο που είναι σημαντικό κομμάτι, και άμα θέλετε, το 30 με 40% του προπολογισμού του Δήμου, να μην έχει αναλογιστή. Πέρα από το προσωπικό που δεν έχει. Και έμεινα μόνο μου σε μια οικονομική υπηρεσία, στην οποία Μισχωρείτε, δεν μπορώ να τα κάνω. Όταν λέτε να αλλάξει, Επέστρεψε η κυρία Γιζδάκη, ορίστηκε άλλο ταμίας. Έπρεπε αυτό ο ταμίας. Δεν έχουμε και τη δυνατότητα να εκπαιδεύουμε στελέχη. Δεν μπορεί να μπει ταμεία από τη μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να ενημερωθεί γιατί, γιατί κακά τα ψέματα καταλογίζονται. Για ένα ένταλμα το οποίο θα πληρώσει, καταλογίζεται ο Δήμαρχο, καταλογίζεται η προϊσταμένη Υπόη, η κυρία Ματσίνκο, καταλογίζεται η κυρία Νικολαίδου που είναι προϊσταμένη οικονομική, καταλογίζεται και ο Ταμείο Εισόποσα. Ε, καταλαβαίνετε και ότι αυτό ο Ταμείο από την ώρα που θα, που θα αναλάβει πρέπει να εκπαιδευτεί. Και κάθεσε η κυρία Γη για να την εκπαιδεύσει. Αλλά δεν είναι και εύκολο σε μια μεταβαλώμενη νομοθεσία που βάσει και το. Δηλαδή να τα λέμε. Έχετε δίκιο να λέτε ότι δεν έγινε. Έχει δίκιο ο κύριο θα πρέπει να γίνει. Και όπω ένα δεύτερο να σα πω, θα πρέπει να τη, τηρηθεί και αποθήκη. Θα πρέπει να τηρούμε αποθήκη. Τι μπαίνει, τι βγαίνει. Ο, όλα αυτά καλά είναι, αλλά το ξαναλέω. Έρχεται προσωπικό στο Δήμο το οποίο δεν είναι εξειδικευμένο. Το να πάρω 10 άτομα από την Έλβο δεν μου έλυσε και τίποτα. Μπορεί να λύσει θέματα στην υπηρεσία πρασίνου, μπορεί να λύσει θέματα στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού, μπορεί να λύσει θέματα οπουδήποτε. Αλλά το λογιστήριο και γενικά όλε οι οικονομικέ υπηρεσίε, τμήμα προπολογισμού, Τμήμα εισόδων και περιουσία. Αυτή δεν υπάρχει ένα λογιστή εκεί για να βεβαιώσει καταστάσει, να βοηθήσει. Έχουμε την κυρία Γεωργιάδου, ΔΕΛΤΑΕ. Μπορείτε, π, δεν να σα διακόψω. Οπότε, απλά ππό, ήθελα, ναι, 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 πώς, απλά πώς, ήθελα πώς, να βάλω το μυαλό μου σε μια τάξη το εξή επειδή ε, καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια καταγραφής και απογραφής ε, της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, άρα μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές, έστω και αν δεν έχει ολοκληρωθεί, ότι αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να δώσει αναπτυξιακή ε, τάση στο Δήμο μας. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης το εξής. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι δεν κολλάει πουθενά αυτό το εργαλείο της καταγραφής και της απογραφής όπως έχει γίνει με, με τις παραλήψεις, το ότι ο Δήμος το έχει στα χέρια του και μπορεί να κάνει πράγματα. Εκεί θέλω να τελειώσω και θα συνεχίσουμε. Σας είπα ότι τα εκμιστούμενα και γενικά αυτά τα οποία παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον έχουν καταχωρηθεί, αλλά γενικά και αν δεν έχουν καταχωρηθεί έχουμε εικόνα είτε μέσα από το Εθνικό Ακτιματολόγιο, είτε μέσα από το κύριο έργο του κύριου Καλαϊτζή, για το ποια είναι η περιουσιακή κατάσταση του Δήμου, ασχέτως αν δεν έχει καταχωρηθεί, να το πω, στα αρμόδια βιβλία της καταστάσης. Ε. Κύριε Μητσιώδη, ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο Πιο... Απόφαση Δημάρχου. Δεύτερον, ε, επειδή είμαι μέμφεστε η πρόταση υπηρεσία για τον ταμεία ποια ήταν, Νίκο, τη θυμάσαι. Δεν γνωρίζω. Λοιπόν, ε, ο Δήμο πρέπει, έχει... πρέπει... πρέπει να έχει, πρέπει... έχει ταμεία, Νίκο. Δεν γνωρίζω. Ο Δήμο πρέπει να έχει ταμεία, Νίκο. Δεν γνωρίζω. Α, δεν το σύζυγε. Λοιπόν. και okay. Να συνεχίσουμε λίγο την διαδικασία. Ο κύριο Σαραφίδη το λόγο και μετά ο κύριο Μαρκίδη. Συγγνώμη, αλλά ε, έκανα μια ερώτηση ζήτησα κάποιες από τους και ζήτησα κάποιε διευκρινήσει από του ορκωτού για ε, του ε, υπηρεσιακού. Δεν. Έχω το λόγο. Περιμένετε πράγμα. λίγο, κύριε Μπάκα. Σημειώστε λίγο την, σημειώστε λίγο την ερώτηση. Μήπω ε, χρειαστεί να τι απαντήσετε όλε ε, μαζί. Κύριε Σαραφίδη, έχετε το λόγο. Καλήθηκα από τον προηγούμενο συνάδελφο και εγώ ήθελα να πω για την καταγραφή τη περιουσία του Δήμο, Απλά ήθελα να ρωτήσω τον Νίκο. Ήταν πολύ εξαιρετική η δουλειά που έκαναν όλο αυτό στον απολογισμό. αλλά Πώς έβγαλαν το έμφια όταν δεν το έχουμε όλο καταγραμμένο. Δηλαδή, η πρώτη... Να πω συνολικά τρία πράγματα για να απαντήσει συνολικά. Ας πούμε, αφού δεν το έχουμε καταγραμμένο όλο, πώς βγάλαμε το έμφια. Ένα. Ε, δεύτερον, Είχατε πει σε κάτι υποχρεώσει λίγο να το διευκρινίσουμε, γιατί και πέρσι είχα κάνει νίκο στην οικονομική υπηρεσία για ένα 939. Θυμάμαι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό αφορούσε υποχρεώσει που είχαμε από την επέκταση του σχεδίου πόλου στην ε, τον Άγιο και χρωστούσαμε σε ιδιώτε. Αυτά για να τα πληρώσει ο Δήμο είναι σε δικαστική διερεύνηση και πρέπει να τελεσυδικήσουν όλα αυτά τα ποσά. Δηλαδή αναφέρεται ένα ποσό είναι 939. Και τέλος το Δήμαρχο, Δήμαρχε θέλω να πω δύο χρόνια για το Βιπά σωστά είπατε, αλλά νομίζω ότι εσείς πρέπει, η επιτροπή, δηλαδή τόσα 237.000 δεν έχουν, αυτοί δεν κάνουν ούτε ισολογισμούς. Είμαστε μέλη, συνεδριάζει αυτή η ανώνυμος εταιρεία, είμαστε μέλη, έχουμε κάποια οικόπεδο σε αυτό που κάνουμε, δηλαδή σε αυτά νομίζω ότι πρέπει μέσα από του ορκωτού λογιστέ να το διεκδικήσουμε με ομόφωνο από το Δημοτικό Συμβουλίο τα συμφέροντά μα. Αυτέ οι τρει παρατηρήσεις θα πω. Περιμένετε λίγο, α τοποθετηθεί και ο κ. Μαρκίδη, μήπω ε, χρειαστεί ε. να απαντήσετε. Να μην απαντάμε μία-μία ε, ερώτηση. Ναι, κύριε Μαρκίδη, έχετε το λόγο. Ε. Δεν ξέρω συγκεκριμένα σε ποιον να απευθύνω την ερώτηση. Για τη δικαίωση επιφυλάσσουμε επειδή έχουμε το επόμενο συμβούλιο, θα κάνουμε αμέσως μετά, έχουμε θέμα για την παράταση που θα δώσουμε. Έτσι. Γιατί τη Δικέχ, το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι συζητάμε δύο χρόνια τώρα τουλάχιστον στο καινούριο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανακαλύψαμε κάποια πράγματα ότι στη ΔΚΕΧ που είχε το σφαγείο, στη Χαλκιδόνα αυτά δεν υπήρχε πουθενά, δεν φαινότανε. Και δεν έχουμε φωνάξει μέχρι τώρα ούτε τον ορκωτό ούτε κάποιον από τους προηγούμενους που ασχολήθηκαν με τη ΔΚΕΧ να μας εξηγήσει γιατί σε αυτά τα χρόνια, ας πούμε 7 χρόνια, πόσο είναι τώρα που ασχολούνται με την εκαθάριση της ΔΚΕΧ, δεν έχει τελειώσει το θέμα. Ένα αυτό. Το άλλο, που ήθελα να πω έτσι ακούγοντας όλη την εισήγηση του απολογισμού, που δημιουργείται πάντοτε μια απορία. Ε, είπε ο κύριος Ζούνης ότι ευτυχώς δάνεια τελευταία δεν παίρνουμε, αλλά δάνεια πληρώνουμε είπε ότι οι ΚΑΠ μειώθηκαν κατά 60%, τα άλλα κατά 40% και παρόλα αυτά, χρόνο με το χρόνο, βλέπουμε ότι το πλεόνασμα και οι καταθέσεις στην τράπεζα αυξάνονται κατά χρόνο, κατά ένα εκατομμύριο, κάθε χρόνο. Όσες φορές, ας πούμε, το έχω συζητήσει αυτό, δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς γίνεται με πολύ λιγότερα έσοδα, με οικονομική δυσπραγία των δημοτών, ας πούμε, να πληρώνουν λογαριασμούς και τα χρωστούμενά τους, τέλος πάντων, αυξάνεται το πλεόνασμα που έχουμε στην τράπεζα κατατεθειμένο κατά ένα εκατομμύριο κάθε χρόνο. Αυτό. Πατήστε το μικρόφωνο σας. Ε... Καλησπέρα και από μένα. Να απαντήσω λίγο στους αδέλφους για αυτό που αναφέρθηκε και από τον κύριο Ζούνη για το θέμα της οφειλής του Δήμου προς τη ΔΕΙΑ. Πήρα μια επιστολή επιβεβαίωσης, 1 Απριλίου, η οποία αναφέρει «Μετά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, ενεργούνται Ορκωτή, επιβεβαίων το ποσό που οφείλουμε, οφείλει ο Δήμος μέχρι 31-12 σε ανοιχτό λογαριασμό 178.623» μέχρι 31 του. Διαβάζω τώρα τη ΔΕΙΑ. <coughs> Όπως προκύπτει από τα ατηρούμενα βιβλία και στοιχεία της ΔΕΙΑ, το οφειλόμενο ποσό προς τη το φιλόμενο ποσό προς τη ΔΕΙΑ, τη 31 του, αποτέλει ίδρυψη αποχέδευση, είναι 1.419, 1-300 και συν τα 178. <coughs> <coughs> το ανωτέρο ποσό συμπεραβαίνεται απέτσια, τα οποία η ΔΕΙΑ κατέθεσε αγωγή η οποία εκδόθηκε, για την οποία εκδόθηκε ο περιορισμό 3876 του 19 απόφαση από το Πολυμελές Προδοδικείο Θεσσαλονίκη. Η απόφαση απορρίπτει την αγωγή για αοριστία. Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο τη ΔΕΗΑ, ο οποίο χειρίζει την υπόθεση, η υπόθεση βρίσκεται σε δικαστική εκκρεμότητα και είναι δυνατή η επανεκδίκασή τη με τη συμπληρώση των αποτύπων στοιχείων και τα σχετικά έγγραφα. Έχουν γίνει επαφέ στο τελευταίο διάστημα με τη διοίκηση του Δήμου και τι αρμόδιε υπηρεσίε για εξοδικαστική διευθέτηση των φυλών, χωρί ωστόσο κάποιο έμπρακτο αποτέλεσμα. Ε, πρόκειται να γίνει μια τελευταία ε, συνάντηση μεταξύ των υπηρεσιακών και των ερετών του Δήμου μαζί με τη ΔΕΙΑ και από εκεί και πέρα η ΔΕΙΑ θα πάρει την απόφαση αν θα προχωρήσει στην η εκδίκηση αυτών των χρημάτων με ένα νέο κατάλογο. Δεν αφήνουμε τίποτα ούτε στον αυτόματο πιλότο, κ. Μαυρουδή. Όλα τα ελέγχουμε. Έχουμε κάνει τέσσερι συναντήσει, αγαπητοί συνάδελφοι, για να μπορέσουμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Δυστυχώ μέχρι τώρα δεν το καταφέραμε. Το επόμενο διάστημα θα ξανακάνουμε μια συνάντηση και από εκεί και πέρα η διοίκηση τη θα πάρει τι αποφάσει τη. Ευχαριστώ πολύ. της Εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή είναι αν μπορούν να υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις διευκρινιστικές πάνω στις οικονομικές καταστάσεις και να αποδεσμεύσουμε τους ανθρώπους. Α, από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχουν, να μπούμε στις τοποθετήσεις μας, γιατί αυτή τη στιγμή έτσι πως ο, ο αγαπητός κύριος Πρόεδρος αναφέρθηκε, είμαι έτοιμο να κάνω μια άλλη ερώτηση και ξεφεύγουμε από το θέμα. Υπάρχουν όμως σε έτσι, σε εκκρεμότητα υπάρχουν χρειαζόμαστε τους ε, ορκωτούς ενδεχομένω και τους ε, να τους αποδεσμεύσουμε και να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση σε σχέση με τον... Κλείστε το μικρόφωνο σας λίγο κύριε. Λοιπόν κύριε Ουζούνη ο λόγος σε να απαντήσετε... Για τον, στον κύριο Σαραφίδη ε, ανέφερα πιο μπροστά ότι προκειμένου να κατοχυρώσουμε λίγο το Δήμο να μην υπάρχουν πρόστιμα και προσαυξήσεις Έχουμε δηλώσει στο ε μέσω Taxi.net, τα εκμιστούμενα ακίνητα του Δήμου, πάνω στην οποία επιβάλλεται ο έμφυα. Αυτά, μπράβο. Αν αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχουν κάποια κτίρια, να το πω απλά, που υπάρχουν. Και ποια είναι αυτά λίγο, για να έχουμε και μια τάξη μεγέθου και για τον κύριο Μιντζαρίδη τι δεν έχουμε καταγράψει. Γίνονται διαπιστωτικές πράξεις από την περιφέρεια, στην οποία μας παραχωρούν ε, τα, 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 τα σχολικά κτίρια. Αλλά και όλη τη, περιουσία, και όλη τη σχολική περιουσία, Διαπιστωτικέ πράξει ε, περιφέρεια. Έρχεται η διαπιστωτική πράξη εδώ. Ε, οπότε όλα τα σχολεία θα πρέπει να καταχωρηθούν πρώτα στο Μητρό Παγίων και μετά στο Ε9. ΕΕ Υπάρχει ένα θέμα εκεί λίγο στην καταχώρηση, να το πω λογιστικό. Για να καταχωρήσει ένα κτίριο, θα πρέπει να βγάλει και αντικειμενική αξία. Ασχέτω αν δεν επηρεάζει ένα αποτέλεσμα, θα πρέπει να το καταχωρήσει με μια αξία. Δεν είναι εύκολο. Πέρα από αυτό, θα πρέπει να βγάλει αντικει... αξίε για τα αγροτεμάχια γιατί έχουν και αγροτεμάχια, θα πρέπει να βγάλεις αντικειμενικές αξίες για τα οικόπεδα και μετα, να τα καταχωρήσεις με αξία κτήσης. Αυτά είναι που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή κύρια σε σχέση με τους δρόμους και τις πλατείες. Δηλαδή θα πρέπει τουλάχιστον η σχολική περιουσία να καταχωρηθεί. Ας μην κάνουμε διάλογο επί της διαδικασίας, κύριε Μιντζαρίδη. Εντάξει, τώρα να... Και ένα δεύτερο λίγο για να τελειώσουμε τον κύριο Σαραφίδη. Ε, δεν κατάλαβα την ερώτηση όσον αφορά τι δεν πληρώσαμε με επικυστη... ε, Αυτό το. Λοιπόν, α μπράβο, το, τώρα είναι αυτό να το καταλάβω. Λοιπόν, δες λίγο. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Έχουμε κάνει μια πρόβλεψη και πέρυσι για 38.167,18 για παραβίαση περιβαλλοντολογικών όρων στις αμολυψίες του ποταμού Αξιού. Διερευνήθηκε το θέμα και μάλιστα προημερών με αφορμή και αυτή τη συνεδρίαση. Τι έχει γίνει εκεί. Κάποια στιγμή έστειλε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση μια επιστολή στη ΔΟΗ και είπε θα τους αφαιρέσετε από τα 38.000 ένα ποσό για να μείνει μόνο 28 ευρώ. Ψάξαμε να βρούμε εμείς μέσω της ΔΟΗ, συνήθως η περιφέρεια τα βεβαιώνει στη ΔΟΗ και η ΔΟΗ τα απαιτεί από εμά ή αν Παίρνουμε τίποτα άλλο, έστω και θα συμψηφίζει. Δεν υπάρχει βεβαιωμένη τέτοια οφειλή στη ΔΟΗ. Αυτό που μα είπαν ότι ναι, μεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, έχουν δικαιωθεί. Αλλά δεν τα έχουμε βεβαιώσει στη ΔΟΗ. Οπότε, από τη στιγμή που δεν τα έχουν βεβαιώσει στη ΔΟΗ, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Για το άλλο που με είχατε ρωτήσει, είχατε με ρωτήσει και κάτι άλλο. Υπάρχουν και κάποιε βεβαιωμένε οφειλέ επικιστικών εκτάσεων που παραχωρήθηκαν στο αγρόκτημα κουφαλίων βάση τη υπαριθμών τάδε απόβαση του νομάρχη, ένα αγρόκτημα στο ακροπόταμο 26 στρέμματα περίπου και ένα αγρόκτημα κουφαλίων 23 στρέμματα. Εκεί λοιπόν παραχωρήθηκαν αυτά το 2011, δεν θυμάμαι το 8 από πότε, τα οποία στην ουσία τα εκμίστουσαν αυτοί. Αλλά εμεί δεν πληρώσαμε ποτέ μισθώματα. Πήγαν λοιπόν αυτοί και τα βεβαίωσαν στη ΔΟΗ. Τα 38 χιλιάρικα λοιπόν, τελευταία ταυτότητα οφειλή που πήρα εγώ προχθέ γιατί φαίνονται μέσα, έχουν γίνει 35, γιατί τα έχουν ψηφίσει, συμψηφίσει με κάποια άλλα έσοδα που έχουν πάρει. Ε, με διαβεβαίωσε η κυρία Νικολαίδου ότι εντός των επόμενων ημερών θα πληρωθεί. Αυτό θα εξοφληθεί δηλαδή εντός των επόμενων ημερών. Για το άλλο θα αναμένουμε πότε θα τα βεβαιώσουν. Πιστεύω να σας κάλυψα. Κύριε Μπάκα, ο λόγος σας. Καταρχά, σε σχέση με τη ΔΙΚΕΧ, να πούμε που είστε τελικό στάδιο, ο Δήμο έχει σχηματίσει σώπωση πρόβλεψη με την αξία τη συμμετοχή, ωστόσο από την εκαθάριση ενδεχομένω να υπάρξουν και υποχρεώσει, τι οποίε δεν τι ξέρουμε και γι' αυτό θα θέλαμε να ολοκληρωθεί για να δούμε τι υπάρχει για να κλείσει να μην υπάρχει ανακρεμότητα. Τώρα, σκέφτομαι πρώτο ο Δήμαρχο για την υπόθεση τη ΒΠΑ κουφαλίων. Όταν έγινε η σύσταση, ο Δήμο συμμετείχε τότε με ποσοστό 24% με την εισφορά ενό ακινήτου, η αποτίμηση του οποίου ήταν στα 237.000 περίπου. Η ΒΠΑ το 2014 τέθηκε σε καθάριση. Οι καθαριστέ ορίστηκαν μια έκτακτη Γενική Συνέλευση του 2017. Αλλά από τότε δεν έχουμε καμία ενημέρωση όσες ε, οχλήσει κάναμε για να ρωτήσουμε πού βρίσκεται, τι γίνεται. Ε, δεν έχουμε καμία ενημέρωση πού βρίσκεται η λύση, της, η καθάριση της, της εταιρείας. Ο, ο Δήμος συμμετείχε σε αυτή τη Γενική Συνέλευση το 2017. Ε, δεν γνωρίζω αν συμμετείχε ή όχι. Ήταν έκτακτη η Γενική γενικη συνελευση Ο Δήμο έχει το 24% με ψηφικό πακέτο, δηλαδή, αλλά δεν γνωρίζω αν συμμετείχε ή όχι στη Γενική Συνέλευση αυτή. Απλά ξέρω, μπορούμε να δώσουμε πληροφορία ποι ποιοι έχουν οριστεί καθαριστές και σε ποιο συμβολογράφο έγινε. Το αναφέρουμε και στην έκθεση, προ διευκόλυνση του να γίνουν οι επαφέ, να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία για να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Μπάκα. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να αποδεσμεύσουμε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ματζίκου Χρυσούλα, προϊσταμένη Ματζίκου Χρυσούλα, προϊσταμένη τη Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χαλκιδόνο. Την κυρία Νικολαίδου Βασιλική, προϊσταμένη του Τμήματο Λογιστηρίου, η οποία είναι μαζί μα, αλλά είναι ε, μέσω τηλεδιάσκεψη. Τον κύριο Ζούνη Νικόλαο, λογιστή στο Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσία. Την κυρία Γκόγκου και τον κύριο Μπάκα Χρήστο, ορκωτού λογιστέ τη εταιρεία Sol Anonym αε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, βοήθειά σας στη σημερινή συνεδρίαση. Σα ε, σας αποδεσμεύουμε, μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ε. Καλό υπόλοιπο. Εύχομαι του χρόνο να είμαστε όλοι πάλι κοντά και χωρίς μάσκες. Τι να το... πω. Και να είμαστε όλοι το και... και δεύτερο χρόνο χωρί μαθητέ. Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε. Πρόσεχε το καλώδιο, Νίκο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε επί των, επί της, επί των θεμάτων, επί του ισολογισμού και επί των οικονομικών καταστάσεων. Θέλετε να τοποθετηθείτε. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πάρα πολύ σύντομες τοποθετήσεις για να ολοκληρωθεί σύντομες και επαρκείς, κύριε Μητσιούδη. Πολύ ωραία. Οπότε συνεχίζουμε. Το λόγο, το λόγο τον έχετε εσεί. Ο κύριο Δήμαρχο θα τοποθετηθεί τελευταίο. Παρακαλώ. Α, ανοίξτε το μικρόφωνο σα. Όχι, όχι. Σε αυτή θα γίνουν τοποθετήσει. Περίμενα έστω να ξεκινήσω από αυτό. Στην πρωτομιλία που έκανε η αρμόδια αντιδήμαρχος εκτός από το να διαβάσει τους νόμους, αυτό το που περιμένει ένα δημοτικό συμβούλιο είναι να ακούσει ένα πολιτικό αφήγημα. Γιατί, αν μη τι άλλο, ο και ο απολογισμός τι είναι. Είναι η καθαρή εικόνα το τι έγινε σε μια χρονιά η οποία κύλησε. Και αυτή η χρονιά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μια χρονιά εξ αυτής της διοίκησης. Το εναντίον αυτό το οποίο ακούσαμε να αναγνώσκεται ένα κείμενο με την ομολογία που διέπει τους συλλογισμούς. Το πώς και τι. Αυτό είναι που περίμενε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ρωτάω, ξεκινώντα. Αυτό στην κρίση του κάθε συναδέλφου, είτε από αυτή την πλευρά, είτε και από εκείνη την πλευρά. Ας πάμε τώρα λίγο στα νούμερα τα οποία ακούστηκαν εδώ μέσα στην αίθουσα και να τα κρατήσω λίγο όσο είναι ακόμα φρέσκα. Και να πω ότι την προηγούμενη φορά που έγινε ο ισολογισμός και αφορούσε το 2019, είχα πει, κλείνοντας την τοποθέτησή μου, θα ξεκινήσω από αυτό, ότι η αφετηρία σας είναι αυτή που περιέγραψα τώρα, τότε, στη συνεδρία τη 1 Οκτωβρίου. Η αφιτηρία σα είναι αυτή. Και η αφιτηρία την περιέγραψα ποια ήταν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, επειδή είναι λίγα τα νούμερα και σημαντικά, να τα ξαναπώ με πολύ γρήγορο τρόπο. Είχαμε αναλάβει το 14 καταθέσεις 2.319, το 19, 9.198, τώρα 10 καταθέσεις. Είχαμε ίδια κεφάλαια το 14 889 το 19-46-568.000 τώρα αυξήθηκαν μόνο κατά 140.000 περίπου. Είχαμε σέξτε λίγο αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα εις νέων, μείον 6 εκατομμύρια και για πρώτη φορά για πρώτη φορά γύρισε θετικό στις 504.000 και τώρα είναι στις 950, κάπου 440.000 επιπλέον. Όταν έγινε μια ανατροπή 6,5 εκατομμύριων, τώρα η διαφορά είναι αυτή. Είχαμε για 2 εκατομμύρια 609.000 μη λογιστικοποιημένες απαιτήσεις από τρίτους, και το πήγαμε στο 1 εκατομμύριο. Τώρα καταφέρατε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτές τις απαιτήσεις από ένα εκατομμύριο να τις κάνετε ένα εκατομμύριο 225.000. Τις αυξήσατε κατά 225.000. Μίλησε ο κύριος Σουζούνης για τα δάνεια. Είχαμε δάνεια ύψους 2.388 και τα πήγαμε στα 1.400. Είπε κάτι ότι σε εκείνους τους καιρούς, σε εκείνου του καιρού, προσέξτε, με μειώσει όπω ο ίδιο είπε, 60% τάξη, δεν τα λέω εγώ, κύριο Σουζούνη, καταφέραμε να αποπληρώσουμε δάνεια πάνω του ενό εκατομμυρίου. Ρωτήστε το τον κύριο Σουζούνη και όλη την οικονομική υπηρεσία, το διάβα αυτών των ετών, ή κατά τη δική του αποπλήρωσαν το μεγαλύτερο χρέο του δανείου που αποπληρώθηκε. Γιατί προσέξατε τι σα είπε ότι έγινε στην πρώτη διοίκηση του ενιαίου Δήμου, περίοδο 11 με 14, επιμήκηση των δανείων. Δηλαδή τι, δεν πληρώσαμε τις οφειλές, αλλά δεν ήμασταν και τέτοιοι. Τι, πήγαμε τα δάνεια πιο πίσω και τα πλήρωσαν ποιοι, οι επόμενοι. Η, Η το είπε, δεν το είπα εγώ. Έτσι. Πάμε στο άλλο. Οι συνολικέ υποχρεώσει του Δήμου το 2014 ήταν 4.646.000. Εμείς τις δώσαμε 31-12-19 19 2.442. 442. Εσείς καταφέρατε να τις κάνετε 3.131.104 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ βάλατε πολύ καλά το χεράκι σας. Συν 200.000. Στα τακτικά έσοδα τώρα. Στα τακτικά έσοδα είχαμε μία αύξηση 448.000 όταν Όλες τις προηγούμενες χρονιές που αναφερόμουν από το 2014 μέχρι το 2019 υπήρξε μια σημαντική αύξηση στα ταξικά έξοδα. Εσείς με επιχορήγηση από τον COVID 500.000 η αύξηση στα τακτικά έσοδα είναι 448. Ούτε την τακτική επιχορήγηση του COVID, την έκτακτη μάλλον, δεν εσωματώσατε τα τακτικά σας έσοδα. Λοιπόν, και μάλιστα τι, τα ακούω και του υπαλλήλου με 500.000 χιλιάρικα έκτακτη επιδότηση στο COVID να ακούω τους υπαλλήλου ότι δεν πήρανε μία μάσκα. Δεν τους δόθηκε μία μάσκα. Μάσκα, δεν είχανε μάσκα. Αυτές τις μάσκες σκηνές οι υπάλληλοι δεν πήρανε. Από τους υπαλλήλου. Λοιπόν, όχι, όχι. Θα Από τοποθετηθούμε υπαλλήλους. μετά. Θα τοποθετηθούμε όχι. μετά. Από του υπαλλήλου. Εντάξει. Τώρα, λοιπόν, Αυτό πάντω είναι πολύ γενικόλογο, αυτό, κύριε Μητσούδη. Αυτό, από του υπαλλήλου ακούσαμε αυτό. Εντάξει. Αν οι υπάλληλοι έχουν διαφορετική άποψη. Όχι, φέρτε θα... έναν υπάλληλο εδώ να λοιπόν, μα πει ποιο υπάλληλο ήταν που δεν πήρανε. Λοιπόν, Εντάξει, τώρα το να, να, να λέμε λοιπόν, και να λαϊκίζουμε με συγχωρείτε να πάρα πολύ. Να από το 14 μέχρι το 19 θερνόντουσαν σταθερά τα τακτικά μας έξοδα. Τι μας είπε μόλις πριν λίγο ο κύριο Σουζούνης. Υπήρξε. Μια εκρηκτική αύξηση, περίπου 1 εκατομμύριο στα έξοδα, εκ των οποίων ποια ήταν η σημαντικότερη αύξηση, τα έξοδα προσωπικού. Και να ακούω δύο χρόνια τον Δήμαρχο να κλαίγεται, δεν έχουμε προσωπικό. Και όταν κάποια στιγμή αναζήτησα τα στοιχεία στο Εργάνι, αγαπητοί συνάδελφοι, είδα ότι κάποια στιγμή ο Δήμος είχε 279 άτομα προσωπικό. Θέλετε να σα το αναλύσω. Τακτικό. Συν 42 καθαρίστριε. Συν 50 τόσοι Συν 56 του COVID. Συν, συν, συν. 279. Όποια διάψευση επίσημα με χαρτί. Όποια πρόκληση σε μένα, το χαρτί εδώ. Δύο χρόνια ακούμε να λέει δεν έχω προσωπικό. Τα στοιχεία διάψευστα και από τα νούμερα των χρημάτων, αλλά και τα στοιχεία του εργάνι Κατά τ άλλα, Κατά τα άλλα δεν έχουμε προσωπικό, δεν μας φτάνει τίποτα. Αυτά όσον αφορά και για την εκρηκτική αύξηση σχετικά με τα έξοδά μας. Αλλά θέλω να επισημάνω... Α, και, και ένα άλλο νούμερο το οποίο μας είπε εδώ πέρα, τώρα το άκουσα, ότι οι υποχρεώσει προς προμηθευτές, ένα 373 το 19, ένα 625, το είπε και ο κύριος 251.000 πάνω. Και εδώ μια χαρά τα πήγατε. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω και ένα άλλο για να κλείσω όσον αφορά με τα νούμερα, ότι το 2014 ο ισολογισμό είχε παθητικό. Για πρώτη φορά, για πρώτη φορά το 2019, εμφανίζεται ένας ισολογισμό πλεονασματικό της του 1.280 και σε αυτό τα καταφέρατε θαυμάσια το πλεόνασμα σε ένα χρόνο δικό σας από ένα 280 πήγε στα 520 χιλιάρικα. Μείον 760 ευρώ. Τα, τα λέω εγώ, τα νούμερα του ισολογισμού και τα νούμερα που έχουν βγάλει οι ορκωτοί. Αυτό για να κλείσω με τα νούμερα να μην κουράσω. Και παρακαλώ ολοκληρώστε κύριε Μητσιώδη. Ναι κύριε Μητσιώδη παρακαλώ ολοκληρώστε. κύριε όχι, κύριε, σας παρακαλώ πάρα λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, λοιπόν, πολύ. Και μην... Πάμε... Λοιπόν ακούστε να δείτε υπάρχει διαδικασία με υπάρχει διαδικασία με διακόπτε, Έχετε, έχει λήξει ο χρόνος σας μη σας μη δίνω ένα λεπτό ακόμα να ολοκληρώσετε. Κύριε Μητσιούδη. Μην με διακόπτετε. Ό,τι νομίζετε κάντε κύριε αυτό θα κρυθείτε κι εσείς. Λοιπόν ο κύριο Αναγνωστόπουλο, πέρσι, κατά τη διαδικασία του ισολογισμού, έκανε κάποιε παρενέσει και παρατηρήσει και μάλιστα έτσι, θα έλεγα, υπεροπτικό τρόπο, για να μην τον χαρακτήρισω μάλλον ο τρόπο. Μίλησε για την αξιοποίηση τη κοινωνική περιουσία και ότι είπε ότι λείπει ένα κομμάτι από την επέκταση του Αγίου, το οποίο εμεί θα προχωρήσουμε και θα το τελειώσουμε άμεσα. Μέσα στι παρατηρήσει των Ορκοτών, ξαναλέω ότι είμαστε στο ίδιο σημείο. Αυτή η απογραφή στην επέκταση του Αγίου Θανασίου δεν έγινε. Μίλησε, μίλησε, μίλησε για τη Δικέχ. Για τη Δικέχ. Πέντε χρόνια σέρνεται. Τώρα τι κάνει, έρπεται. Δύο χρόνια διοικείται και στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το πέμπτο θέμα είναι τι. Να ξαναδώσουμε κι άλλη παράταση για να ολοκληρωθεί η λύση της Δικέχ. Τώρα έρπεται. Δεν σέρνετε, τώρα έρπεται δύο χρόνια. Πάμε στη ΔΕΙΑ. Προφανώ ο πρόεδρο αγνοεί. Πώ θα είναι το έχεις πάρει το χαρτί αυτό, απευθύνθηκε σε όλου. Επειδή εμεί συμμετέχουμε στη ΔΕΙΑ, ο προϊστάμενο οικονομική υπηρεσία λέει για τι απαιτήσει τι πρέπει να γίνει και ότι έχει κάνει ένα κάρο χαρτιά στα οποία τα αγνοεί ο πρόεδρο και δεν τα έχει πάει στο ΔΣ για να πάρετε απόφαση. Έτσι. Είχε πει τότε για τη ΔΕΙΑ. Τα διαβάζω όπω τα είπε. Ολοκληρώστε, για τη είναι ΔΕΙΑ, το τελευταίο πράγμα που είναι ένα παιδί Μησούδη, του Δήμου να σέρνεται μια διαφορά μεταξύ. Θέλω να είμαστε το ίδιο πράγμα. Μια τσέπη να διεκδικεί από την άλλη. Και πρέπει με τέτοιον τρόπο, δικαστικό, να μην υπάρξει ένα συμβασμό. Πρέπει να το λήξουμε. Δεν μπορώ να διανοηθώ τη λογική που επικράτησε. Φτάσαμε όσοι εδώ που φτάσαμε. Άλλοι είναι αυτοί και άλλοι είμαστε εμεί. Εάν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα βρούμε και τη βέλτιστη λύση, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε αυτή η διαφορά και η διαμάχη να σταματήσει. Είδατε πώ σταμάτησε. Κατάλογη η ΔΕΙΑ προ το Δήμο. Κατάλογη ο Δήμο προ τη ΔΕΙΑ. Σταμάτησε η ΔΕΙΑ. Έγγραφο μέλο μια μέρα πριν. Αυτά κατάφεραν. Αυτοί που σερνόντουσαν και βρήκαν όλε τι λύσει. Θα μην πω και το περιβόητο Κύριε ότι. Κύριε Δεν τελευταίο... θέλω να καθίσω πάνω στα λεφτά. Το που λέτε. Αν είναι δυνατόν, μέχρι και τελευταίο ευρώ να το ξοδέψω προ όφελο των δημοτών. Τα 9 εκατομμύρια, δέκα μισό. Δεν κάθισε απλά πάνω στα, στα ευρώ, φιλεμάκι. Τα κλώσισε. και άλλο 1,5 εκατομμύριο. Αυτό που δεν ήθελε. Γιατί είπε τότε, έτσι λέει, τα έχω γραμμένα. Δεν είμαι τράπεζα εγώ. Δεν είμαι επιχείρηση να εμφανίζω κέρδο. Εγώ θέλω να τα ξοδέψω για του δημότε μου. Και τα εννιά έγιναν δέκα μισό. Αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η λογική η οποία επικράτησε για ένα χρόνο. Και προσέξτε. Ολοκληρώσατε δεν λέω... κύριε Μητσιούδη. Μια κουβέντα και ολοκληρώνω τώρα, Πρόεδρε. Τώρα σα λέω ότι ολοκληρώνω. Δεν τα λέω όλα αυτά εγώ. Προσέξτε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν τα λέω εγώ. Αυτά όλα τα νούμερα τα κραυγάζει η έκθεση, ορκωτών, ελέγχου, η έκθεση των ορκωτών λογιστών. Να μην πω για την υπηρεσία ιστορικού ελέγχου. Όποιο διάβασε την έκθεση ορκωτών λογιστών, είναι ξεκάθαρο. Μιλάει. Ούτε η υπηρεσία ιστορικού ελέγχου έγινε, ούτε η απογραφή έγινε, ούτε το θέμα τη ΔΚΕ ούτε το θέμα τη ΔΕΙΑ προχώρησε. Όλε οι παρατηρήσει μίναν αναλύωτε. Και προτού. Κύριε Μητσουβή, κλείνω, λέτε, κλείνω και σας κοιτάω στα μάτια, κύριε Δημαρχέ επειδή ξέρω ότι είστε και πολύ λαϊκιστής, αλλά και αήθις πολιτικά, σας προλαμβαίνω προτού τοποθετηθείτε να πείτε κάτι. Σας λέω ότι όλα αυτά που παρουσιάστηκαν από το 2014 μέχρι το 2019, ήταν οι ίδιοι υπάλληλοι που τα κατάφεραν, όχι εγώ, οι ίδιοι υπάλληλοι που τα κατάφεραν και κατάφεραν και πήραν ένα δήμο από παθητικό και τον κατάφεραν και τον φέρανε σε θετικό δρόμο και με θετικό πρόσωπο. Οι ίδιοι υπάλληλοι είναι και τώρα. Άρα λοιπόν θέλω να σα προλάβω, γιατί ξέρω, γιατί κατά καιρού έχετε αφήσει υπονοούμενα για το πώ εργάζονται οι υπάλληλοι. Μιλάτε και τι τρία λεπτά και από φταίει. τη στιγμή που ολοκληρώνετε. Λέω, λοιπόν, θα αναγκαστώ να κλείσω το μικρόφωνο. Και οι ίδιοι υπάλληλοι είναι και τώρα. Άρα λοιπόν αυτό που φταίει δεν είναι υπάλληλοι. Αυτό που φταίει έχει ένα όνομα, και είστε εσεί προσωπικά, όπου οδηγείτε το Δήμο στα βράχια, σε τέλμα και σε μαρασμό. Κλείστε το μικρόφωνο Αυτό είναι. Σας, παρακαλώ πολύ. Δεν αφήσατε απλά στάσιμο τον Λοιπόν, λυπάμαι, λυπάμαι κύριε Μητσιούδη που αναγκάζομαι... <στονίτρια> λοιπόν, λυπάμαι που αναγκάζομαι να κλείσω το μικρόφωνο πραγματικά, αλλά νομίζω ότι δεν σέβεστε καμία απολύτως διαδικασία. Φυσικά και είναι η δική μου άποψη. Λοιπόν, δεν πειράζει. Yeah. Σήμερα είπε 2-3 μόνο. Την άλλη φορά είχε πει 13. Yeah. Οπότε μειώνει σιγά-σιγά. Λοιπόν, δεν, δεν, επιτρέπω να μπαίνουμε σε διάλογο, κύριε Μητσιούδη. Κύριε Σαραφίδη, έχετε το λόγο. Yeah. Δεν θέλετε να τοποθετηθείτε. Κύριε Μητζαρίδη, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλου. Εγώ λοιπόν, να σα καλωσορίσω. Νιώθω πολύ όμορφα έτσι διαζώσει. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο για πρώτη φορά που το κάνει το τολμά διαζώσει. Χρειάζεται και μια τεχνική υποστήριξη. Έχουμε έστω αυτή τη μεικτή συνεδρίαση θα σε βοηθήσουμε πρώτα να τη βγάλεις ε, να μπούμε λίγο στο θέμα εγώ θα κρατήσω κάτι θεωρώ σημαντικό από αυτό που άκουσα από τον κύριο Ζούνη ότι έχουμε ένα δήμο ο οποίος είναι οικονομικά ευρωστός και δεν υπάρχει κανένας κραδασμός στο μέλλον να δημιουργήσει προβλήματα και μπορούμε να όλες τις υποχρεώσεις να τις ε, 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 πληρώσουμε. Γιατί αναφέρθηκε σε αυτό, γιατί θεώρησε και θεωρεί και έχει δίκιο mm. ότι από το αποθεματικό των 10.500, 8,5 περίπου εκατομμύρια, αυτό εκτίμησε, είναι λεφτά τα οποία είναι δύο λεφτά και μπορεί να κάνει τα πάντα. Έρχομαι και λέω τώρα, είτε ήσασταν εσείς κύριε Δήμαρχε με τη σημερινή σας διοίκηση, είτε ήταν κάποιο άλλος, οποιαδήποτε διοίκηση. Αυτό θα είχε γίνει. Είναι ένα λογιστικό υπόλοιπο το οποίο, όχι, ένα πραγματικό υπόλοιπο, το οποίο το κληρονομήσατε και σε μεγαλύτερο βαθμό και από την προηγούμενη διοίκηση. Εσείς ο ίδιος έχετε αναφερθεί, αλλά και το επιβεβαίωσε και ο κύριος Σουζούνης, ότι παραλάβατε έναν οικοκυρωμένο δήμο. Και ο κύριος Σουζούνης το, επεκτε, επεκ, το, επέκτηνε και σε παλαιότερες διοικείς. Άρα οικονομικά θεωρώ ότι πηγαίναμε καλά. Ήρθατε λοιπόν σε ένα δήμο που οικονομικά ήταν εύρωστος και νοικοκυρεμένο. Αυτό που οφείλατε να κάνετε στα δύο χρόνια ήταν ένα πράγμα. Εκεί που πέρσι διαπιστώσατε τις αδυναμίες. Και πού διαπιστώσατε τις αδυναμίες. Τις επενδύσεις και στα έργα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που είπατε ότι δεν θέλω να έχω ένα Δήμο και να κάθουν πάνω στα λεφτά του, εκτιμώ ότι είναι σωστό. Το έχετε πει πολλέ φορέ. Το θέμα, και θα το ξαναπείτε, το θέμα όμω είναι ότι διοικείται. Τα χρόνια περνάνε και εσεί συνεχίζετε να κάθεστε στα λεφτά. Άρα το πρόβλημα είναι η διοίκηση. Αυτή τη στιγμή έχετε προπολογίσει για το 20, θα δούμε και για το 21, ένα αποθεματικό περίπου στα 165.000. Αυτό είχατε προπολογίσει. Είχατε τη διάθεση, αλλά δεν είχατε τον τρόπο. Και ειδικά όταν αντιλαμβάνομαι ότι και ο κύριος Σουζούνης διαπιστώνει ότι οι σχέσεις των υπαλλήλων είναι στο καλύτερο επιθυμητό επίπεδο, άρα μπορούν να παράγουν τα μέγιστα. Έχουμε λοιπόν ένα Δήμο που οι σχέσεις των υπαλλήλων είναι άριστες, αυτό μας δήλωσε, εκτό και αν υπάρχει κάτι άλλο, εγώ δεν έχω καμιά άλλη πληροφόρηση, Έχουμε λοιπόν ένα δυναμικό το οποίο παράγει υπέροχα. Και εγώ θεωρώ ότι έχουμε μια διοίκηση που δεν εκμεταλλεύεται αυτό το δυναμικό, γιατί τα αποτελέσματά τη, τουλάχιστον στο 20, δεν τον τιμούν. Δεν μπορούμε να έχουμε να ανεβάζετε ταμείο και να το κατηγορείτε από την πρώτη φορά. Θα σα θυμίσω προεκλογικά, και εγώ το ίδιο έλεγα, ότι η προηγούμενη διοίκηση ανεβάζει ταμείο. Αντί λοιπόν να καθίσουμε να δούμε ποιε είναι οι πραγματικέ ανάγκε και να μην κοκορεύεστε στη λογική ότι όχι ότι κερδίζετε, κάνετε κάτι ταμείο. Να μην λέτε αυτή τη στιγμή ότι έχετε κάνει όσε προσπάθειε να, να έχετε κάνει, δεν έχουν αποτέλεσμα. Και αυτό αποτυπώνεται. Ιστερούμε ή όχι στα έργα. Ιστερούμε. Τι φταίει και υστερούμε. Εκεί δεν δόθηκαν ποτέ εξηγήσει. Μήπω τη χρονιά που μα έρχεται, εκτιμάτε ότι την επόμενη χρονιά που θα έχουμε τον απολογισμό του 2021, τα νούμερα θα βελτιωθούν. Αφού μέχρι το Σεπτέμβρη, εγώ αυτό που παρακολουθώ παραμένουν τα ίδια. Άρα, αν έχετε ένα τρίμηνο και πιστεύετε ότι θα αλλάξετε το ρυθμό της εκτέλεσης των επενδύσεων και των έργων, τότε νομίζω ότι δεν θα γίνει. Γιατί δεν το βλέπουμε μέχρι τα τώρα. Εκτός και αν έχετε ένα μαγικό ραβδί και με αποδείξετε την επόμενη χρονιά ότι σε τρεις μήνες θα κάνετε αυτά που δεν κάνατε σε τρία χρόνια. Δικιά μας, λοιπόν, τοποθέτηση, σας μιλώ ειλικρινά και λυπάμαι γι' αυτό, είναι ότι η απουσία του Δήμου είναι εμφανής. Χρειάζεστε πολύ περισσότερα πράγματα να μπορέσετε να κάνετε για να πετύχετε. Εμείς σας το ευχόμαστε απλόχερα, θέλουμε να πετυχαίνετε, αλλά δεν μπορείτε να λέτε μόνο ότι δεν σας αρέσει που μαζεύετε ένα ταμείο. Δεν μας αρκεί, κύριε Δήμαρχε. Θέλουμε πράξη. Γι' αυτό τουλάχιστον για τον απολογισμό του 20, αλλά και με αυτά που βλέπω στο 21, δεν βλέπω, ειλικρινά σας το λέω, τίποτα. Εγώ θα κλείσω εδώ. Θα προσπαθήσω να δώσω μια αισιόδοξη νότα στο ότι πάντα θα πείτε και νομίζω ότι θα απαντήσετε στο ότι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σωστό να μαζεύετε τα λεφτά, αλλά εγώ θα σας πω αυτό κάνετε. Άρα μην απολογίστε με έναν τρόπο του τι θα κάνετε στο μέλλον, απολογηθείτε μέχρι τα τώρα τι έχετε κάνει. Μέχρι τα τώρα δεν έχετε κάνει τίποτα. Μεγαλώνετε αυτό που κυνηγάτε να διορθώσετε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριο Μαρκίδη. Στην λαϊκή σπήρωση <coughs> δεν επικεντρώνουμε όλη την πολιτική μας στο να χαρακτηρίζουμε τους διοικούντε κάθε φορά ότι είναι ανάξιοι, ότι είναι... Όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοια προβλήματα δηλαδή, αλλά θεωρούμε ότι το ουσιαστικό... Αυτό δηλαδή που βάζουμε στο κάδρο είναι η ερώτηση που έκανα πριν. Δηλαδή, πώς με 60% μείωση των ΚΑΠ ή των ΣΑΤΑ, τι τον gap και 40% της ΣΑΤΑ, πληρώνονται δάνεια που πριν δεν πληρώνονταν. Έτσι. και έχουμε και πλεόνασμα κάθε χρόνο. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω επίσης για ποιο λόγο, ας πούμε, από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου υλοποιείται το 15% και το 20% κάθε χρόνο. Ενώ τα λεφτά υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια λεφτά. Ε, όλο αυτό δηλαδή, μήπως πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα, ας πούμε, το τι φταίνε. Δηλαδή, το ότι στην τεχνική υπηρεσία όταν την επισκέφθηκα μου έλεγαν πόσο καιρό ασχολούνται για να βγάλουν άδειες στα σχολεία και τώρα πάλι για να αξιολογήσουν το κάθε κτίριο, πώς είναι η αντικειμενική του αξία, πόσο ε, αξίζουν η επίπλωση που έχει, τα κλιματιστικά που έχει, το παραμικρό δηλαδή να καταγραφεί για όλα τα σχολεία και για όλα τα νηπιαγωγεία και για όλα τα γυμνάσια και τα λίγια και τα λοιπά. Και έχουμε μια τεχνική υπηρεσία που λέμε μετά ότι δεν μπορεί να υλοποιήσει το τεχνικό έργο του Δήμου. Δίνουμε με το παραπάνω σε έξω ιδιώτες μελέτες και τα λοιπά που θα μπορούσε να την κάνουν τεχνική υπηρεσία και λιβόμαστε πραγματικά δηλαδή για αυτή τη διένεξη που υπάρχει εδώ και τόσα χρόνια από τότε που έγινε η ΔΕΙΑΧ ανεξάρτητη επιχείρηση, αυτοδιοικούμενη δηλαδή, να μιλάμε τώρα για ποσά ότι η ΔΕΙΑΚ θέλει να εισπράξει ένα εκατομμύριο από το Δήμο. Φυσικά και σε όλες τις πληρωμές αυτές υποτίθεται ότι υπάρχουν και ανάλογοι φόροι και... ενώ πριν αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν. Και αν δούμε τα πάρκα μας, Οδήγησε αυτό σε καλύτερο αποτέλεσμα δηλαδή. Εγώ βλέπω εκτός από το πάρκο που έχουμε στη γειτονιά μας και το ποτίζω εγώ ο ίδιος, όλα τα πάρκα είναι κατάξερα. Δεν υπάρχει δηλαδή στοιχειώδης φροντίδα, μπορεί να βάζουμε λουλούδια πολλές φορές, μπορεί να απλώνουμε λάστιχα, αλλά δεν έχουμε ούτε ανθρώπους να τα φροντίζουν και τα αφήνουμε αυτά εκεί να ρημάξουν. Επίσης αυτό που είπα για, τη, για το ΒΠΑ, εγώ έρχομαι στα Δημοτικά Συμβούλια και σαν ε, ακροατής που ήμουνα εδώ πέρα, τα παρακολουθούσα όταν ήμουνα για το ΒΠΑ ακούω τόσο χρόνια δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Έγινε μια επιχείρηση δηλαδή στην οποία συμμετείχε ο Δήμος και δεν μπορούμε στοιχειοδός να βρούμε μια άκρη. Πρέπει να σκεφτούμε τι φταίει γι' αυτό. Τι φταίει για τη, ε, για τη Δικέχ που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί το Δήμο δηλαδή και δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Με το κερασάκι στην Τούρτα στο τέλος να έχουμε και τα σφαγεία που ανήκαν στη Δικέχ και εμείς δεν τα ξέρουμε καθόλου. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να μας απασχολήσουν και να κοιτάξουμε τις πολιτικές που εφαρμόζονται στο Δήμο, δηλαδή τι είναι αυτό που φταίει παρόλα τα λίγα τα λεφτά να μην μπορούμε να κάνουμε έργα στο Δήμο και να μας περισσεύουν λεφτά. Εγώ φανταζόμουν ότι με αυτά τα λεφτά που παίρνουμε θα έπρεπε οι δήμαρχοι να βγαίνουν και να κλαίγονται. Δηλαδή δεν έχουμε λεφτά για να κάνουμε το ένα, δεν έχουμε λεφτά για να κάνουμε το άλλο. Όχι να βλέπω ότι οι καταθέσεις αυξάνονται. Αυτά. Ο Αντιδήμορχος Καθαριότητας ζήτησε το λόγο, οπότε κύριε Κορδονούρη έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση, επειδή δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Απλώς για τον οργανισμό, για τον ΟΚΠΑΧ που είμαι πρόεδρος. Όταν ανέλαβα, είχε να κάνει φορολογική δήλωση ο ΟΚΠΑΧ από το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018 αν σε αυτή την κατάσταση ήμουν εγώ τώρα, εσείς τι θα λέγατε, τότε δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, δεν γινόταν δηλώσεις, δεν ρώταγε κανείς τίποτα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φανταστείτε να ήμουν εγώ σε αυτή τη θέση τώρα και να συνέχιζα έτσι. να μην κάναμε ούτε φορολογικέ ούτε τίποτα και να πηγαίναμε έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ λειτουργούσε αυτό ο οργανισμό έτσι. Θα μάθει ο κύριο Μιτζαρίδη που είναι στον οργανισμό, σε χλωρό κλαρί όταν δεν είχα κάνει φορολογική δήλωση για το έτος που είμαστε μαζί. Αυτό έχω την απορία μου, γιατί δικαί, δεν θα πω τίποτα, γιατί δεν γνωρίζω πολλά πράγματα και εκεί δεν γινόντουσαν αυτά, αλλά για τον οργανισμό, αν μπορείτε, που είσαι στα διοίκηση, <coughs> μια απάντηση θα την ήθελα. Ευχαριστώ. Κύριε Πιτήκη, ζητήσατε το λόγο. Θα ήθελα λίγο να απαντήσω το θέμα αυτό που ε, στην τοποθέτηση του κυρίου Μητσιούδη όσον αφορά τα, την ίσπαξη λήξη πρόθεσης μονοφυλών. Νομίζω έχουμε το ίδιο έγγραφο, έτσι, δεν έχουμε καμία φορά. Αλλά πριν τοποθετηθώ, θα σας πω κάτι. Πριν παρακολουθώ τουλάχιστον 30 χρόνια τοπικά και δημοτικά συμβούλια, πρώτη φορά βλέπω και περίμενα πολύ αυτή τη διαζώση συνεδρίαση να χρησιμοποιείται τέτοιους χαρακτηρισμούς που δεν έχω ακούσει ποτέ, μα ποτέ αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να χαρακτηρίζει το δήμαρχο, τους αντιδημάρχους. Την προηγούμενη φορά μας είπατε παιδική χαρά. Ποιος είναι παιδική χαρά. Έλατε να σας πάω έξω να δείτε ποιος είναι παιδική χαρά. Έλατε να σας πάω έξω να το δείτε από τους δημότες που δεν κάνατε τίποτε. Αφήνατε τα χειρότερα πράγματα, δηλαδή τρέπομαι να τα αναφέρω και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, Κοιτάξτε, δεν θέλω διέκοψα. να μπαίνουμε σε διάλογο. Δεν σας διέκοψα. Συνεχίστε κύριε Πητέκη, τοποθέτησες. Διέκοψα. Κύριε Μητσοκίουδη. Δεν σας διέκοψα. Σ... Μάθετε συνεχίστε. λίγο. Μάθετε λίγο συνεχίστε, να πούτε και του άλλου. Έρχομαι... χαρακτηρίζεται <Σιχε> όταν λέτε παιδική χαρά. Παιδική χαρά απευθύνεστε σε όλους, έτσι. <Σιχε> σας λέω παιδική χαρά ποιος είναι. Ένας, μια διοίκηση του κυρίου Παυρουδή που είχε μία, αν βλέπατε, μία παλέτα επάνω σε ένα φρεάτιο. Τι να σας πω άλλο. Μόλι αναλάβαινε στον Άγιο Αθανάσιο. Στο πρόχωμα, εδώ, εκεί, παντού. Αλλά πέρα από αυτό... Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και θα κριθούμε στο τέλος. 9 Οκτωβρίου το 23 θα μας, κρίνει, θα μας κρίνουν κρίνει οι δημότες. Έρχομαι... Σας παρακαλώ λίγο. Σε σας παρακαλώ. Αφήστε με να Συνεχίστε κύριε Πιντεκή. Έρχομαι στο θέμα τι κάνουμε για την ίσπαξη ληξιπρόθεσης η... μονοφυλών. Στείλαμε πέρσι ένα βεβαιωτικό κατάλογο στη ΔΟΗ. Επικριθήκαμε. Ίσως και από εσά. Διακοπέ υδροδότηση ηλεκτρο... δεν κάνουμε. Κάνουμε κάτι άλλο. Μπορείτε όμως να επισκεφτείτε τα καταστήματα της ΔΕΙΑ για να δείτε πώς αυξήθηκαν τα χρήματα. Μισό λεπτό. Σε... Κύριε Μητσιούδη, σε, σ, κύριε... κύριε Μητσιούδη, δεν μπαίνουμε σε διάλογο. Σεβαστείτε Λέτε λίγο τον κύριο Λήξη Πιτήκη πρόθεσμα, τι κάνετε. και αφήστε τον να ολοκληρώσει. Λέτε, κύριε, Μητσιούδη. Κύριε... κύριε Μητσιούδη, κύριε Μητσιούδη, συνεχίστε, κύριε συνεχίστε κύριε Πιτήκη. Εντάξει τώρα κύριε Μητσιού, εντάξει πραγματικά νομίζω ει... έχετε υπερεύει τα εσκαμμένα, πραγματικά δηλαδή. Νομίζω χάνετε τον έλεγχο κύριε Μητσιού, πραγματικά. Σεύομαι όλους. Πραγματικά. Φτεύομαι... 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 Φτεύομαι όλους. Αφήστε τον Σεύομαι... σας παρακαλώ δηλαδή. Σεύομαι όλους τους αδέλφους. Και επειδή θα σας αποδείξω ότι είστε αναξιόπιστος και είπατε ότι δεν έχω ενημερώσει ποτέ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ για αυτά που μου στέλνει η οικονομική υπηρεσία. Ρωτήστε την κυρία Βλαχάκη. Πού είναι, που είναι παρόν. Ρωτήστε την κυρία Βλαχάκη, σα λέω. Πόσε φορέ σου έχω ενημερώσει και μάλιστα την έχω καλέσει και στην επόμενη συνάντηση να είναι. Εντάξει, ε, εντάξει τώρα <συμπίδε> να σα πω λίγο κάτι. <συμπίδε> να παραγγείλω και κάνα καφεδάκι. Καφενείο το έχουμε κάνει. Δηλαδή, πραγματικά, έλεος. Όχι, Καφεν... να μην πείτε, να μην πει κανεί. Θέλω να ολοκληρώσει την τοποθέτηση του κύριο Σπιτίκη. Εγώ είμαι προκλητικό. <συμπίδε> Καφενείο το έχουμε κάνει εδώ πέρα. <συμπίδε> κύριε Ευσταθιάδη, μπορείτε να τοποθετηθείτε όταν, όταν θα έρθει η σειρά σα. Εγώ σα παρακαλώ. Κύριε. Κύριε Ευσταθιάδη, το ποιο θα πρέπει να συμμαζευτεί, αφήστε το. Λοιπόν, εγώ μπορώ να φωνάξω πιο δυνατά από σας, εντάξει. Συνεχίστε κύριε Πιτήκη. Εγώ για να αρχίσω, κάνω, κύριε Μητσιούδη, ό,τι πρέπει, πρέπει, και ό,τι είναι σύνομο. Έτσι. Θέλω να υπερασπιστώ τα δικαιώματα της ΔΕΙΑ. Δεν θα αφήσω τίποτα. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία εργασία με τη διοίκηση να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό χωρί να πάμε στα δικαστήρια. Και αυτό που διαβάσατε προηγουμένω, το κείμενο που σα είχε πει ο Δήμαρχο, αυτό είναι και η δικιά μα προσπάθεια. Να μην υπάρχει αυτή η διαφορά όπω και όλων. Εγώ κάνω μια μεγάλη προσπάθεια. 31 Δεκάτου του 2021 να μην υπάρχει αυτή η διαφορά. Να μπορέσει να λυθεί. Υπάρχουν όμως άλλα προβλήματα, τα οποία δεν μπορώ εγώ να τα υπερκεράσω αυτά. Είναι θέμα καθαρά υπηρεσιακών, γιατί αυτό σέρνεται από τη ΔΕΙΑ Αγίου Θανασίου, αν το γνωρίζετε έτσι, αυτή η διαφορά. Και προσπαθούμε να λύσουμε κάτι το οποίο χρονίζει. Σε εμά έτυχαν τόσα πολλά, τα οποία επιστεύω ότι κανένα άλλο, σε κανένα άλλο δεν ατύχαινε. Από δικαστικέ διαμάχε, αυτό που αφήσατε σαν διοίκηση. Αμέα, η υπόθεση ΕΚΜΕ, τα 580 με την προγραμματική σύμβαση με την Παγίων η διεκδικήση των εργαζομένων ε, τι άλλο να κάνεις για πείτε μου αφήσατε καμιά ΔΕΙΑ εύρωστη αφήσατε κάτι το οποίο εμείς το πήραμε και αλλάξαμε όλες αυτές τις διαδικασίες στις βάρος της ΔΕΙΑ δεν νομίζω και σε μένα δεν θα τα λέτε αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ παρακολούθησα το Δημοτικό Συμβούλιο και ξέρω τι έγινε. Και τώρα, με την περίπτωση των ΑΜΕΑ, θα δούμε όταν πλέον συμφωνηθεί και έρθουν τα, οι εργαζόμενοι στη δουλειά, ποιο θα πληρώσει το μάρμαρο που τόσο επέρεσαι. Υπάρχουν ευθύνε ή δεν υπάρχουν, Θα καταλογιστούν ή όχι. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ολοκληρώσετε, κύριε Πετική. ναι. ναι. κυρία Βλαχάκη έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αλλά θα μιλήσω στα προημερησία στην επόμενη συνεδρίαση. Γι' αυτό να μην φάω το χρόνο τώρα. Είναι κάποιο που θέλει να τοποθετηθεί τώρα, άλλος. Οπότε. Α, ζήτησες τώρα ή στα προημερισσίας. Α, Α συγγνώμη, εγώ κατάλαβα στα προημερησία. Γιατί είπε η κυρία Βλαχάκη, στα. Ναι, είπε η κυρία Βλαχάκη, θέλω να τοποθετηθώ στα προημηρεσίε τη επόμενη και είπατε κύριε Κορώνα και εγώ. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριο Ευσταθιάδη έχει το λόγο. Πάρτε λίγο το μικρόφωνο, σα παρακαλώ. Λοιπόν, δεν, θα, δεν, είχα σκοπό να κάνω τοποθέτηση, αλλά δύο πράγματα με οδήγησαν ένα λεπτό να πω δύο κουβέντες. Το ένα είναι ότι ε, παρατηρώ όπως είπα προηγουμένως, είναι γνώμη μου αυτή και θέλω να ακουστεί μια προκλητική στάση και από το Προεδρείο, αλλά και κάποιους συναλλέσμους εδώ της διοίκηση, οι οποίοι έχουν πάρει το λόγο αυτή τη στιγμή και βλέπω μια επιθετικότητα. Λοιπόν, θα ζητήσω παρακαλώ από την πλευρά της διοίκηση ειδικά από σένα Πρόεδρε, αυτή η προκλητικότητα να πέσει. Ρίξτε λίγο τους τόνους. Το βλέπω ότι συνεχώς Ρίχνετε κάποιε εγμέρειε. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Το δεύτερο, άκουσα αγαπητέ Στράτο και θα σου δώσω μια απάντηση πολιτικά να αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή σε έργα τη ΔΕΙΑΧ και σε άλλα διάφορα τέτοια. Ξέχασε όμω να πει το πόσο έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμο στο Δήμο Αγίου Αθανασίου από τι συνδέσει στη ΔΕΙΑΧ. Ξέχασε να μιλήσει για το ότι ο κόσμο διαμαρτύρεται για το 70 ευρώ χαράτσι. Ξέχασε να μιλήσει και να πει ότι δεν κάνατε τίποτα για να φροντίσετε για το πώ θα γίνουν οι συνδέσει μέσα στον αγωγό και έρχονται αυτή τη στιγμή εργολάβοι και παίρνουν δύο και τρία χιλιάρικα από όλο αυτόν τον κόσμο στο παλιό Δήμο Αγίου Αθανασίου. Ξέχασε να πει ακόμη αυτό που ακούω και εγώ και άκουσα τι προάλλε από κάποιε συμπεριφορέ από προσωπικό δικό σου στον κόσμο για όλα αυτά τα παράπονα. Μην μου κουνά το κεφάλι, σαν το ξέρει πολύ καλά. Άρα λοιπόν. Τα παραμυθάκια Πα... Ά... Αυτά... Πάντω, καλό θα είναι να ρίξουμε λίγο του τόνου, κύριε Σταθιάδη. Λίγο του τόνου να του ρίξουμε. Να ρίξουμε λίγο του τόνου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρόεδρε. Κύριε Σταθιάδη, πρέπει να ρίξουμε λίγο του τόνου. Και θα πρέπει να του ρίξουμε όλοι μαζί. Πέρα πέρα Δεν εξαρτάται μόνο από το πρόεδρε. Ναι, και εμεί την, την αλήθεια λέμε, κύριε Φταθιάδη. Αλλά εσένα σε ενοχλούν οι άλλοι. Ολοκληρώστε ίσα ίσα, κύριε Φταθιάδη. Δεν μπορούσα να ολοκληρώσω όταν έχει κλειδιακό τη Απλά σε πιο χαμηλού τόνου. Σαφέστατα κι σε διακόψε, παρακαλώ. Η αλήθεια σε ενοχλεί, το ξέρω. Όλε αυτέ λοιπόν τι αλήθειε, αγαπητέ πρόεδρε, δεν τι λε εδώ μέσα, παρά μα λε παραμυθάκια. Ναι, που να το κεφάλι σου, εντάξει. Πολύ καλά κάνει. Ελπίζω λοιπόν, να σε παίρνει κάμερα αυτή την ώρα. Βγες όμως στον κόσμο για να δεις τι λέει ο κόσμος αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αγίου Αθανασίου για όλο αυτό το έργο και για τις συνδέσεις και για την ταλαιπωρία που έχετε επιβάλει σε αυτόν τον κόσμο. Θα πληρώνει τριχίλιαρα και τετραχίλιαρα και χαράτσια. Εγώ θα περίμενα από σένα ένα συγγνώμη και από τη διοίκηση, όχι από σένα, σαν πρόεδρο, όχι σαν στράτο, ένα συγγνώμη πάνω σε αυτό που δεν ακούστηκε όλο αυτό τον καιρό. Και λυπάμαι. Κύριε Κορώνα, έχετε το λόγο. Ε, να διευκρινίσω κάτι. Εγώ ρώτησα, μαβουδί: αν έχουν αποτυπωθεί στον ισολογισμό και ποιού έτους η πρόβλεψη το 1.300. <συσίλια> δεν μου δόθηκε απάντηση. Μου είπαν ότι έχει το Εγώ θα το διευκρινίσω αύριο. <συσίλια> δεν έχω τον ισολογισμό μπροστά μου τώρα για να... <συσίλια> Εγώ το ξέρω. <συσίλια> <συσίλια> Επίσημα δεν το έχω. <συσίλια> Μαυροδί, Μα Δεν το έχω. Αν πάει αυτή η πρόβληση του 1-300 η ΔΕΙΑ και με τα ΑΜΕΑ, ξέρετε πού θα πάει η ΔΕΙΑ, θα είναι ένα θέμα συζήτησης σε ένα συμβούλιο αργότερα. Το θεωρώ πολύ τραβηγμένο. Αν αυτό το δικαστήριο το χάσει η ΔΕΙΑ, θα είναι τα φόπλακα για την ΔΕΙΑ. Μαζί με τα ΑΜΕΑ θα είναι τα φόπλακα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι όμως που με προβληματίζει πιο πολύ είναι ότι στην επιστολή που μας διάβασε στράτο που απάντησε η ΔΕΙΑ προ τους ορκωτούς δεν μιλάει για ένα 300, μιλάει για ένα 470. Και αν καλά, σε όλα τα συμβούλια της ΔΕΙΑ τα τελευταία τουλάχιστον δεν ψήφιζα τους βεβαιωτικούς καταλόγους προς τη ΔΟΗ γιατί δεν στέλναμε το Δήμο στη ΔΟΗ. Στέλναμε τον απλό πολίτη, τον παππού με ένα πυρηντάρικο και με 36 και με 32 και με 18 ευρώ χρέο τον έχουμε στείλει στη ΔΟΗ και τα 170.000 του Δήμου δεν τα πειράζουμε, δεν τα κουμπάμε. Γιατί να μην μα δώσει ο Δήμο αύριο 170.000 όπω δεν χρωστάει. Α 300. Τώρα 300, Άστο, θα το, τα δικαστήρια, κάποιο θα το λύσει. Θα το λύσει εσύ συμβιβαστικά κάποια στιγμή με τον Δήμαρχο, με τη διοίκηση, με το Δημοτικό να το λύσουμε τα 170 που είναι τρέχοντα. Είναι μετά το 1.300. Ε, δεν πρέπει και ο Δήμος να δώσει τη ΔΕΙΑ τα φετινά, το, 1, το πρώτο τετράμινο, το δεύτερο, το τρίτο. Εγώ γιατί το πληρώνω. Γιατί πληρώνω το νερό μου. Ο Δήμος τι παραπάνω έχει δηλαδή. Αυτό δεν μπορέσατε να, ούτε μπορέσατε να μου το εξηγήσετε στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑ, ούτε και εδώ θα μπορέσετε να μου το εξηγήσετε. Γι' αυτό και διαφώνησα και δεν, δεν ψήφισα να σταλούν οι κατάλογοι την, ε, στη ΔΟΗ. Θα ήθελα να, να διευκρινίσω. Είναι κάποιος άλλος που θα ήθελε να τοποθετηθεί. Όχι, στρατόχι. όχι. Δεν θα μπούμε σε διαδικασία διαλόγου. Λοιπόν, είναι κάποιος άλλος. Δήμαρχε, ο σε σένα και μετά μπαίνουμε στην ψηφοφορία. Να λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα σε όλες και σε όλου. Χαίρομαι που επανήλθαμε. Χαίρομαι που είμαστε όλοι καλά. Και εύχομαι γρήγορα να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία και να μπορούμε να λειτουργούμε υποκανονικές διαδικασίες και χωρίς φόβο. Μέχρι τότε βέβαια να σας διαβεβαιώσω και εγώ από την πλευρά μου ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τουλάχιστον σε επίπεδο έτσι, συνεδριάσεων τα μέτρα των δυνατοτήτων μας και του εφικτού το να μπορούμε να έχουμε έτσι όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο συνεδρίασης ε, και για τους παρόντες και για τους αυτούς που είναι ε, από μακριά. Εγώ δεν θα πω στην αριθμολαγνία του κυρίου Μητσιούδη. Όλα γίναν τόσο καλά που προφανώς ο κόσμος αυτός έξω εκεί είναι ηλίθιος και δεν κατάλαβε τι γινόταν και δεν ήθελε το καλό του και επέλεξε κάποιους για να τον οδηγήσουν πίσω. Κάποιους για να οπισθοδρομήσουν την κατάσταση. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, ίσως δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Θα το δούμε. Να ξεκινήσω λίγο με κάποια έτσι, επιγραμματικά, έτσι, πιο αποσφασματικά πράγματα και μετά να πω λίγο κάποια γενικότερα. Ε, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για τη ΔΕΙΑΧ, ε, δεν νομίζω ότι είχε κανείς τη ψευδέστηση ότι σε δύο χρόνια, υποκαθεστώς λειτουργίας τον 1,5 χρόνο, ξέρετε όλοι πολύ καλά πώς λειτουργούσε ο Δήμος, οι δημοτικές υπηρεσίες, το δημόσιο ευρύτερα, να λυθούν αμαρτίες τις ΔΕΙΑΧ από γενές έως της. Και όχι μόνο της ΔΕΙΑΧ, και τον πρώην ΔΕΙΑΧ. Γιατί αυτή η αμαρτία, ας πούμε, του χρέους είναι ακόμα από τη ΔΕΙΑΧ Ιωθανασίου. Αλλά όταν ας πούμε τουλάχιστον αυτοί που κατηγορούν, το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω ακόμα μία. Καταλαβαίνω απόλυτα τις απορίες και τις ενστάσεις συναδέλφων που ήρθαν τώρα στο Δημοτικό Σύνολο. Αλλά να βγαίνουν τιμητέ αυτοί που διαχειριστήκαν οι καθήλυνα αρμόδιοι των οικονομικών του Δήμου, και αυτό νομίζω μας ξεπερνάει. Και εγώ θέλω να ρωτήσω. Εμείς καθυστερήσαμε. Τι έγινε πέντε χρόνια στη ΔΕΙΑΧ για να λυθεί αυτό το θέμα. Τι έγινε πέντε χρόνια για να λυθεί το θέμα της οφειλής προς την ΕΙΑΧ Παγίων. Που εγώ σας έφερα πρόταση, αλλά κατηγορήθηκα. Τι έγινε για τους ΑΜΕΑ. Έγινε κάτι και δεν το ξέρω. Να μας το πούν. Από εκεί και πέρα, το θέμα της οφειλής δεν είναι τόσο απλό. Το ότι βγάζω μια οφειλή, αυτοί που τη βγάλαν τότε, όπως τη βγάλαν, από πού τεκμηριώνεται αυτή η οφειλή. Που κάποιοι ερετοί έρχονται και διοικούντες και λένε αυτά πρέπει να τα διεκδικήσουμε και να μας τα οφείλουν. Από πού τεκμηριώνεται τεκμηριώνεται από κάπου, επειδή κάποιος έγραψε τόσο επί τόσο τόσο και τελειώσαμε. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνέχιση αυτής της γένεξης. Γι' αυτό το δικαστήριο είπε αόριστη η, η απέτηση. Άρα από πού προκύπτει. Πώς είναι δυνατόν ο δήμος, ολόκληρος ο δήμος αυτή τη στιγμή, ολόκληρος ο δήμος, που έχουν μπει παντού να πληρώνει 30 με 40 χιλιάδες το χρόνο στη ΔΕΙΑΧ, αυτή είναι η καταγραφή των λογαριασμών του, πώς είναι δυνατόν η ΔΕΙΑΧ να λέει για ένα μέρος του Δήμου, για το Δήμο Αγιά Θανασίου, γιατί κυρίω για εκεί είναι οι απαιτήσει, για ένα μέρος του Δήμου, ότι εγώ θέλω ένα χιλιάδες για 6-7 χρόνια που διεκδικεί οφειλέ. Πώς είναι δυνατόν. Και πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να βρεθεί λύση. Και κάποιοι άνθρωποι τόσα χρόνια αυτό δεν το σκεφτήκαν. Αυτό δεν το σκεφτήκαν και λέγανε διεκδικούμε. Ωραία το να διεκδικούμε και εγώ αύριο μπορώ να στείλω ένα χαρτί στον οποιοδήποτε και να λέω θέλω ένα εκατομμύριο από σένα. Το φίλεις. Γιατί έτσι που την κάρφωσε. Από πού προκύπτουν αυτές οι οφειλές. Έκατσε κανείς να δει. Έκατσε κανείς να δει. Δεν είναι τόσο απλό Ωραία, να το βεβαιώσουμε, να τα διεκδικήσουμε, να τα γράψουμε. Επειδή κάποια στιγμή ο Δήμο με πραγματικέ εκεί καταγραφέ υπήρχαν τα ρολόγια τη ΔΕΗ. Δεν μπορεί να τα αφισβητήσει. Ο Δήμο όταν απέτυχε αυτά τα χρήματα δεν είπε ε, τόσο επί τόσο τόσο. Είπε: Έχω 50 λογαριασμού ΔΕΗ για τόσα χρόνια αυτέ οι καταναλώσει. Άρα μα οφείλονται αυτά τα χρήματα. Όπω επίση και τα νέα η νέα απέτηση που έχει τα άλλα 500 χιλιάρικα με τον ίδιο τρόπο προκύπτουν. Άρα, λίγο να κάτσουμε να δούμε το θέμα πιο σοβαρά και να κάνουμε όλη την προσπάθεια αυτή το να κλείσει αυτή η ιστορία. Εγώ επιμένω, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε αυτή η λογική, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Παλιότερα θεωρούνταν ιδεία άλλο μαγαζί και άλλο μαγαζί ο Δήμος. Όχι, δεν είμαστε άλλο μαγαζιά. Είμαστε ένα μαγαζί και εξακολουθώ να το λέω. Αλλά πρέπει όλοι να φροντίσουμε το να λήξει αυτή η διαδικασία. Έτσι. Ένα μαγαζί είναι. Δεν είναι εδώ σε εκεί. Ευχαριστά. Δεν είναι εδώ σε εκεί. Υπάρχουν και κάποιες λογιστικές διαδικασίες Ευχαριστά. και κάποιες, ας το πω, των υπηρεσιών που δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό τον λόγο επίση δεν πληρώνεται και αυτή η οφειλή ε, Κώστα των 170.000 που έχει. Αυτό τώρα είπαμε να, να το ψάξουμε αν μπορεί να δοθεί. Απλά είχε η υπηρεσία, αυτό πρέπει να το ρωτήσετε και πιο μπροστά που ήταν εδώ και η κυρία Ματσίγκου και ο λογιστής. Ε, επ, Επειδή, εγώ θα σας το πω κύριε Μητσικιούδη, εντάξει δεν τα ξέρω όλα από εσά, Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, δεν, τα, δεν μπορούσα να τα μάθω. Δεν, δεν προέλαβα να τα μάθω, με συγχωρείτε. Είμαι αδιάβαστο. Τι να κάνω. Εσεί τα μάθατε πολύ καλά. Γι' αυτό ήσασταν σε όλα απών. Πουθενά δεν φαίνεστε. Όπου, όπου, καίει το πράγμα, ποιο αποφάσιζε, λέει. Ο, ο αντιδήμαρχο οικονομικών. Όχι, ο δήμαρχο. Καρφώνεται. Δεν πειράζει. Καρφώσατε. Γι' αυτό πήγε εκεί που. Πήγε". Ε, λοιπόν, ε, υπήρχε η θέση της υπηρεσίας ότι εφόσον εμείς έχουμε μια καταγεγραμμένη οφειλή αυτό, αυτού του ποσού, των 450-500 δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα άλλα. Εάν μας δοθεί αυτή, αν αυτό το πράγμα μας δοθεί η δυνατότητα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να, ε, να δοθεί έστω αυτό το ποσό, αν είναι εφικτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι, ε, τι ρωτάτε και τι απαντάτε. Έτσι. Θα το λύσουμε και αυτό. Θα το λύσουμε εμεί Μην αγχώνεστε, κύριε Μισιούδη. Έχουμε καιρό. Ναι, έχουμε καιρό. Θα είμαστε για πολύ ακόμα, οπότε έχουμε καιρό. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο άλλο Τη Δικέχ. Μα εγκαλείτε για τη Δικέχ. Μα εγκαλείτε για τη Δικέχ. Πέντε χρόνια που είχατε τα βιβλία στα τελάρα και τα ψάχναμε να βρούμε πού είναι, που δεν ξέρατε τι περιουσιακά στοιχεία έχει δικαί. Πότε, κύριοι συνάδελφοι, μάθαμε ότι έχουμε σφαγείο, κύριο, πότε το μάθαμε, μήπως μπορείτε να μας πείτε, πότε το μάθαμε. Πότε μάθαμε ότι αυτό το σφαγείο έχει και έσοδα, πότε τα μάθαμε όλα αυτά, Πότε μάθαμε τι απαιτήσει έχει η ΔΚΕΧ και τι υποχρεώσει. Τώρα τα μάθαμε. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε και η ΔΚΕΧ μέχρι τέλο του χρόνου κλείνει. Ήδη έχουν γίνει όλες οι απαραίτητε διαδικασίε. Θα γίνει ο τελευταίος, ε, η τελευταία φορολογική δήλωση και ο, ο τελευταίο και κλείνει η ΔΚΕΧ. Αλλά όχι να μα και για τη Όχι να μα λέτε και για τη ΔΚΕΧ. Πέντε χρόνια, πέντε χρόνια, απόντες. Αλλά καμία ευθύνη εκεί ο κύριος Μητσούδη ως αντιδήμαρχο οικονομικών. Άλλοι λέει διοικούσαν τη Δικέχ, Άλλοι σύμβουλοι λέει ήταν υπεύθυνοι για τη Δικέχ Και το θυμάστε πολύ καλά εδώ πέρα όταν τον ξαναρώτησα για τη Δικέχ που δεν πήρε θέση. Αν θέλει να μας πει τώρα. Λοιπόν, θα πάμε στον ΟΚΠΑΧ. Θα πάμε στον ΟΚΠΑΧ. Και εκεί το απόλυτο μπάχαλο. Πέντε χρόνια, χωρίς δηλώσεις, χωρίς απογραφές, χωρίς καταγραφή περιουσιακών στοιχείων. Να χρωστάει, δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Περήφανοι για τη λειτουργία σας πρέπει να ήσασταν. Πολύ περήφανοι. Αυτή τη στιγμή ο ΟΚΠΑΧ είναι ο πλέον υποδειγματικός οργανισμός του Δήμου μας. έχει Έναν άνθρωπο εκεί πέρα. Είναι ο πλέον υποδειγματικός οργανισμός του Δήμου μας. Με τα ό,τι αφορά τα λογιστικά του ε, θέματα τακτοποιημένα πλήρως, με τα οικονομικά του ζητήματα τακτοποιημένα πλήρως, με έργο και παρουσία, το οποίο το βλέπετε στους παιδικούς σταθμούς και θα συνεχίσετε να το βλέπετε όσο περνάει ο καιρός. Και όχι μόνο στους παιδικούς σταθμούς. Και μιλάτε για τον ΟΚΠΑΧ και για την οργάνωση του Δήμου. Θα έρθω και στο ΒΠΑ κουφαλίων. Εγώ θα σας φέρω αυτά που λέγατε. Αφού θέλετε να διαβάζουμε αποσπάσματα και ευχαριστώ που διαβάσατε αυτά που είπα, γιατί επιμένω σε αυτά που είπα, θα σας φέρω και τι λέγατε για το ΒΠΑ. Αλλά θα μου πείτε και εσείς τι κάνατε πέντε χρόνια για το ΒΠΑ ως αντιδήμαρχος οικονομικών. Και τι στοιχεία έχετε αφήσει στο Δήμο, και τι εικόνα υπάρχει στο Δήμο για το βυπάκου φαλλιό; Και α μου πει ένα από του παλιού συναδέλφου εδώ, αν κάτι για εκεί. Α μου πει ένα, αν γνωρίζει κάτι. Αυτή ήταν η εικόνα σα. Αυτή ήταν η λειτουργία σα. Αυτή ήταν η εικόνα σα. Λοιπόν, κύριε Μετσιώδη, κύριε Μετσιώδη, λοιπόν, σα παρακαλώ. Εγώ ρώτησα του ορκωτού για να... να ακούσουν οι συνάδελφοι. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Αλλά να μα τα πείτε εσεί που τα ξέρετε καλύτερα και είστε διαβασμένο. Εγώ σα είπα δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα. Αλλά εκεί κάνει τζιζ. Λοιπόν, α μπράβο, ούτε εκεί είχατε καμία ευθύνη. Ούτε εκεί είχατε καμία ευθύνη. Προφανώ, καμία ευθύνη. Καμία ευθύνη. Πουθενά. Πείτε μα γιατί είχατε ευθύνη. Μόνο για τα θετικά. Ωραία. Για το ταμείο μόνο, ναι. Μόνο για το ταμείο. Μόνο για ό,τι έγινε. Για ό,τι δεν έγινε φταίνουν όλοι οι άλλοι. Δεν διέκοψα. Για ό,τι έγινε εσύ, ε, είστε εσεί. οι Για ό,τι δεν έγινε είναι όλοι οι άλλοι. Το, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Πείτε μας για ένα, για ένα κακό που πήρατε την ευθύνη. Πείτε μας. Ένα. Ένα. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω λοιπόν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Δεν πάμε θέλω λίγο να παρακάτω. κάνουμε διάλογο. Ε... Ξαναλέω αυτά έτσι για να δούμε τελικά τι έκανε αυτή η διοίκηση αυτά τα δύο χρόνια σε μία περίοδο, ξαναλέω, που, το, που ένα χρόνο και είμαστε με το 50% και κάτω του 50% του προσωπικού. Έτσι, να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Να το πάρουμε και αυτό υπόψη. Λοιπόν, ε, από εκεί και πέρα, κάναμε πολύ περισσότερα, κάναμε πολύ περισσότερα από όσα δεν γίναν όλα τα προηγούμενα χρόνια και με πολλές, πολλές εκκρεμότητες στα χέρια μας. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές. Προφανώς. Συνεχίζουμε όμως αυτή την προσπάθεια να νοικοκυρέψουμε την κατάσταση. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, Κύριε Μητσιούδη, πραγματικά, έλεος, πραγματικά. Κύριε Μητσιούδη, σας παρακαλώ τώρα. Μπορείτε δεν να θέλουμε να αποχωρήσετε κύριε Μητσιούδη, αλλά δεν Προφανώς θέλουμε δεν να κάνουμε αντέχετε. και διάλογο. Νομίζω ότι θα αποχωρήσουν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί Προφανώς σύμβουλοι. Προφανώς δεν αντέχετε να ακούτε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. δήμαρχε συνεχίστε, παρακαλώ. Όλα αυτά, τη δικέχ των ΟΚΠΑΧ, τη δικέχ τον ΟΚΠΑΧ, τη και όλα αυτά. Λοιπόν, καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα τώρα γιατί το κάνετε. Κύριε Μητσιούδη, δεν σας τιμά αυτή η συμπεριφορά. Καθόλου δεν σας τιμά λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά. Δεν σέβεστε τον ομιλούντα πραγματικά. Δηλαδή, δεν σας τιμά αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε Ωραία, τον δάξει, δήμαρχο κύριε... να ολοκληρώσει. Ε, Σεβαστείτε τον ομιλητή. Λοιπόν, συνεχίζει υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ της δικιάς μας διοίκησης και της νοοτροπίας του κυρίου Μητσιούδη και της προηγούμενης διοίκησης. Εμείς δεν θεωρούμε επίτευγμα την αύξηση των καταθέσεων. Θα το ξαναπώ. Δεν θεωρούμε επίτευγμα τα μεγάλα πλεονάσματα για τα οποία επέρεται ο κύριος Μητσιού. Αλλά ξαναλέω ότι θα κριθούμε στο τέλος για το συνολικό αποτέλεσμα της διοίκησή μας. Θα κρυθούμε στο τέλος για το ποιο θα είναι το Ταμείο και αν αυτό μεγαλώνει συνεχώς, χωρίς να γίνεται τίποτα. Γιατί το Ταμείο μεγάλωνε, γιατί δεν γινόταν τίποτα. Και αυτή είναι η απάντηση, κύριε Μαρκίδη, γιατί δεν προχωράμε και δεν κάνουμε τίποτα και γιατί μεγαλώνει κάθε χρόνο το Ταμείο. Γιατί δεν γινόταν τίποτα. Γιατί δεν γινόταν τίποτα. Εγώ είπα, είπα και το και το παραδέχτηκα ότι το 2020, ξαναλέω, ότι ήταν μία χρονιά ιδιαίτερη. Τώρα, αν δεν το καταλαβαίνετε εσείς, αν εσείς ζείτε σε άλλη χώρα, ή σε άλλο πλανήτη μάλλον, γιατί σε όλο τον πλανήτη υπήρχε ο COVID. Αν εσείς είστε στον Άρη προφανώς, ε, τότε μάλλον εκεί μπορεί να μην είχε COVID. Ε, επομένως, ε, θα, σας πω, θα σας πω για την πρόοδο των έργων μας. Θα σας πω για την πρόοδο των έργων μας. Και θα τα δείτε και στην πορεία. Άρα, επίτευγμα δεν είναι η αύξηση των καταθέσεων, επίτευγμα είναι η παραγωγή έργου. Επίτευγμα δεν είναι η μίζερη λειτουργία του Δήμου, επίτευγμα είναι η σωστή λειτουργία του Δήμου και η υπηρεσίε προς τους δημότες μας και προς τους πολίτες μας. Γι' αυτό κάναμε και μέσα από τις αύξηση προσωπικού. Διότι μηχανήματα κάποια χωριά δεν είχαν δει ποτέ καθάρισμα πάρκων, κύριε Μαρκίδη, κάποια χωριά δεν είχαν δει ποτέ. Όχι πράσινο, ποτισμένο. Καθάρισμα, απλό. Έτσι. Κλαδέματα δέντρων, κάποια χωριά δεν είχαν δει ποτέ. Έτσι. Υπηρεσίες, 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 εχωματουργικά μηχανήματα για καθαρισμούς δρόμων, κομματερών και όλα τα σχετικά, κάποια χωριά δεν τα είχαν δει ποτέ. Τώρα σα προκαλώ να βγείτε και να δείτε όλη την εικόνα που υπάρχει. Σα προκαλώ. Και θα δούμε αν είχε διαφορά αυτή η αύξηση του προσωπικού ή όχι. Εάν θεωρείτε ότι το προσωπικό αυτό καθόταν, αν θεωρείτε ότι το προσωπικό αυτό καθόταν, να το πείτε ξεκάθαρα ότι πήραμε αργόμιστους. Να το πείτε όμως, αν θεωρείτε και δεν προσφέραν υπηρεσίες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μείωση προσωπικού υπήρχε για αντικειμενικές δυσκολίες. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σας επαναλάβω και μια σειρά από έργα που τρέχουν και θα τα δείτε. Ήδη Δημοπρατήθηκαν οι παιδικέ χαρέ. 500.000 ευρώ έργο. Και θα δουν επιτέλου παιδικέ χαρέ στα χωριά μα. Μήπω είχατε αφήσει καμιά μελέτη και δεν την τρέξαμε. Πού είναι. Φέρτε μου εδώ τον πρωί. Φέρτε μου. Μήπω. Μήπω. Γιατί, γιατί ενοχλείστε. Μα μέχρι τώρα λέγατε. Λοιπόν, μα μέχρι τώρα λέγατε τι Σταθιάδη. έκανε. Κύριε... κύριε Μιτζαρίδη. Κύριε... σας παρακαλώ. Κύριε Μιτζαρίδη, Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ε... νομίζω λοιπόν... ότι εγώ, εγώ είμαι αυτός που διαχειρίζεται τη συνεδρίαση. Να σας δώσω το λόγο Λα... σε όλους. Γιατί. Πραγματικά, έλεος. Κύριε Μιτζαρίδη. Σας παρακαλώ, κύριε Ο κύριε Ο Εγώ μιλάω για όλους. Ο Δήμαρχος ολοκληρώνει, αλλά λοιπόν... δεν τον αφήνετε. Πρόεδρε. Έλεος. Λοιπόν... Και δεν θέλω να μπαίνει σε για να μην Υπάρχει προέδρε, χρονόμετρο, κύριε επόμενη... Σταδιάδη Πρόεδρε, χρονόμετρο Όχι. Από την επόμενη συνεδρίαση, σύ... λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, θα απαντάω στον καθέναν ξεχωριστά. Για να μην θεωρείτε ότι μιλάω πολύ. Εγώ σέβομαι μια διαδικασία. Αφήνω να μιλήσουν όλοι, να ρωτήσουν όλοι. Αλλά δεν γίνεται, αν μιλάει ο καθένα από 10 λεπτά, να μιλήσω κι εγώ 10 λεπτά. Έτσι. Οπότε κάθε φορά θα... θα επικαλούμε τον κανονισμό και θα μιλάω σε κάθε ομιλητή. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Κύριε Μητζαρίδη, ρωτήσατε αν έγινε κάτι ή δεν έγινε. Δεν πρέπει να απαντήσω. Α, δεν πρέπει να απαντήσω. Δεν πρέπει να απαντήσω. Δεν πρέπει να απαντήσω. Λοιπόν, θα τα πω, θα τα πω, θα τα, πω, θα τα στην επόμενη συνέδεια. Γενικά. Θα τα Γενικά. Ε, εσείς γιατί... Εσείς μιλήσατε ειδικά. Σοβαρά ειδικά. κύριε Μιτζαρίδη. Εσείς Σοβαρά. ειδικά. Εσείς δηλαδή η τοποθέτησή σα όλων εδώ των συναδέλφων ήτανε επί του ισολογισμού, για να καταλάβω. Ήταν επί, του... ήταν επί του ισολογισμού οι τοποθετήσει. Ήταν λοιπόν. επί του ισολογισμού. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. παρακαλώ. Ωραία, θα τα πω μετά, αλλά να μην ρωτάτε αν δεν θέλετε απαντήσει. Θα σε ενοχλούν οι απαντήσει, το καταλαβαίνω. Θα σε ενοχλούν. Μα είπατε, έγινε κάτι. Ρωτήσατε. Δήμαρχε, μην μπαίνουμε σε διάλογο με κανένα, σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Ωραία. Εντάξει, θα τα πούμε την άλλη φορά. Θα τα πούμε στην άλλη συνεδρία. Θα τα πούμε στην άλλη συνεδρία. Δεν επιτρέπω σε κανέναν. Σα παρακαλώ πολύ. Δεν επιτρέπω σε κανέναν. Όχι. Όχι, Όχι, κύριε Μητσούδη. Όχι. Κύριε Μητσιούδη, ναι, ε, 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 ε λοιπόν, εγώ σας λέω, λοιπόν, Λέτε. οι, οι μάσκες, κύριε οι μάσκες, σας παρακαλώ, οι μάσκες Πολύτερο. στους ήταν θέμα του ισολογισμού. Οι μάσκες για τους εργάτες ήταν θέμα του ισολογισμού. Α, εκεί δεν ήταν. Ωραία. Και εγώ τότε, Ωραία. και εγώ τότε, και εγώ τότε, και εγώ τότε, οφείλω, και εγώ τότε, οφείλω, να ρωτήσω πόσες φορές δοθήκαν μέσα ατομική προστασία στους εργαζόμενους. Ωραία. Πόσες, πόσες δαπάνες έκανε ο Δήμος για αυτά τα, λεφτά, για αυτά τα, για αυτά τα μέσα ατομική προστασία. παιδιά, συγγνώμη, συγγνώμη συνάδελφοι, Ωραία. συγγνώμη. Συγγνώμη, 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 Συμφωνώ, αλλά, αλλά συμφωνώ θέλω, κύριε Κορώνα, λοιπόν, συμφωνώ. Αλλά δεν είναι εύκολο να, να κρατήσω τη διαδικασία. Εγώ, εγώ... Συμφωνώ μαζί σας και το είπα και πριν. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω, συνάδελφοι, την, ε, την κούραση που ενδεχομένως ε, έτσι προκαλεί αυτή η διαδικασία. Αλλά θέλω με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο, αν ξεφεύγουμε από το θέμα, να παρεμβαίνετε προς όλους. Διότι όταν ρωτούσε ο κύριο Μητσούδη αν πήραμε μάσκε στου εργαζόμενου, δεν είδα κανέναν να ενίσταται. Άρα οφείλω να απαντήσω. Εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι τηρώ απόλυτα τη διαδικασία. Για ό,τι δεν ερωτηθώ, δεν θα απαντήσω. Και το βλέπετε. Προσπαθώ ούτε να πάρω το λόγο, ούτε να πω κάποια πράγματα. Αλλά δεν γίνεται εδώ ο καθένα να λέει ότι θέλει και να μην θέλετε να απαντηθεί κιόλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα θεωρώ, Α, να πω και ένα τελευταίο, γιατί είναι θέμα του ισολογισμού αυτό, επειδή πολλή κουβέντα έγινε για τους εργαζόμενους, φορτώσατε το, ε, το Δήμο με και Καταρχήν, ερωτώ, χρειάζεται ο Δήμος προσωπικό ή δεν χρειάζεται. Ερωτώ, χρειάζεται ή δεν χρειάζεται, σε όλες τις θέσεις, από κλητήρα μέχρι... Διευθυντή. Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται. Ερωτώ. Να πάρουμε όλη την απόφαση. Αν θεωρείτε ότι αυτό ο Δήμο είναι επαρκώ καλυμμένο, εάν θεωρείτε ότι με του 10 μόνιμου εργάτε μπορούμε να έχουμε εικόνα στα χωριά μα, να το πούμε εδώ όλοι μαζί. Από εκεί και πέρα, θεωρείτε ότι το προσωπικό που προσλήφθηκε δεν απέδωσε. Δεν απέδωσε το προσωπικό. Είπε, πού το είπε αυτό, το, το επιπλέον, είπε το επιπλέον. Λοιπόν, το επιπλέον, λοιπόν σας παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, σα παρακαλώ πολύ. Άρα, ωραία, εντάξει. Ο κύριο Μιτζαρίδη θεωρεί ότι δεν πρέπει να έχει ο Δήμο προσωπικό. Ε, και εγώ λέω ότι λέτε εσεί. Λοιπόν, και λέει τώρα, ο, λένε κάποιοι. Λένε εδώ οι φωστήρε. Εκτείναξη του μισθολογικού κόστου. Και επειδή. Και επειδή, και επειδή, και επειδή, και επειδή θέλετε στοιχεία και αριθμούς, Πόσο ήταν η αύξηση του μισθολογικού κόστους, κύριοι συνάδελφοι, το είδατε πόσο ήταν, 600.000. Συμπεριλαμβανομένων των σχολικών καθαριστριών, των 43 σχολικών καθαριστριών. Έτσι. Άρα αυτό το κόστο αφαιρείται. Διότι ούτω άλλω πληρωνόταν από τι σχολικέ επιτροπέ, ήρθε στο Δήμο, πληρώνεται από το Δήμο. Δεν είναι το επιπλέον δηλαδή προσωπικό. Είναι οι σχολικέ καθαρίστε που αντί να πληρώνονται από τη σχολική επιτροπή, ήρθαν και πληρωθήκαν από το Δήμο. Από εκεί και πέρα, ο κύριο Μητσιούδη τη συνέντευξη που έδωσε, για να δούμε ποιο λέει ψέματα τελικά. Ε, τη συνέντευξη που έδωσε για να αποδείξει ότι δεν είναι ο καταγγέλων, λέει, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος. Κύριε Μητσιούδη, δεν υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό και σε υπηρεσίες. Λοιπόν, και λέει. 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 λέει, και λέει είναι θέμα του ισολογισμού, ναι. Λέει. Επειδή με προκαλείτε, θα πω και κάτι άλλο. Επειδή με προκαλείτε, λέει, θα πω και κάτι άλλο. Επειδή ήμουν αντιδήμαρχος οικονομικών και διοικητικού προσωπικού επί πέντε συναπτά έτη και άφησα τη μισοδοσία στα 2600, την εκτινάξανε, λέει, τα 4.200.000 ευρώ. Δεν πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να δούμε πόσο προσωπικό εργάζεται, να δούμε αν τελικά υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Θα να ρωτάτε. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι πλεονάζον το προσωπικό στο Δήμο Χαλκιδόνας. Σας λέω τι λένε τα στοιχεία πάντα. Και αυτό ανέδειξα στο δουσού. Σε ένα χρόνο η μισθοδοσία του Δήμου εκτινάχθηκε κατά 1.600.000 ευρώ. Αυτά είναι τα λογιστικά που ξέρει ο κύριος Μητσιούδης. Λοιπόν, 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 είναι τα στοιχεία εδώ, τα στοιχεία εδώ, άρα, άρα να δούμε ποιος λέει ψέματα, να δούμε ποιος λέει ψέματα. Τα απολογιστικά στοιχεία, είναι τα στοιχεία του ισολογισμού. Δεν θέλετε να μιλήσουμε για τον ισολογισμό. Όχι, από τον ισολογισμό είναι τα 600 χιλιάρικα. Τα ψέματα είναι το 1.600. Τα ψέματά σας. Εγώ έχω να πω να ότι κάναμε πέρα, μία, κύριε. μία πολύ μεγάλη προσπάθεια να νοικοκυρέψουμε το Δήμο. Έχω να πω ότι χαίρομαι γιατί όλες οι διοικήσεις όλων των πρώην Δήμων και του Καλλικρατικού δεν αφήσανε τρίπιους Δήμους και τρίπια βαρέλια. Άρα αυτή τη στιγμή η εικόνα αυτή που έχουμε δεν έρχεται από εμά ή από τον κύριο Μητσιούδη. Έρχεται από αυτού που προσπαθήσαν και από την εικόνα που μα μεταφέραν και όλοι οι προηγούμενοι. Που μπορώ να πω ότι σε σχέση με άλλου Δήμου που ξέρετε πολύ καλά τι ανοίγματα έχουν, υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα ω γενική κατάσταση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μα χαροποιεί όλου. Από εκεί και πέρα, εμεί εργαζόμαστε καθημερινά στο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και τους ρυθμούς υλοποίησης του έργου μας και αυτό θα φανεί το αμέσως προσεχές διάστημα. Ξαναλέω ότι δεν είναι στόχος μας ούτε οι υψηλέ καταθέσεις, ούτε τα μεγάλα πλεονάσματα. Στόχος μας είναι το έργο προ όφελο των δημοτών μας. Λοιπόν, μπαίνουμε στην... Στην έγκριση Κύριε Μιτζαρίδη, τι χτυπάτε συνέχεια. Δεν θα σα δώσω το δόλο. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία δηλαδή. Νομίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη διαδικασία και είπατε θα σα βοηθήσω κύριε Μιτζαρίδη να ολοκληρώσετε. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνει Βοηθάτε. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε κύριε Μιτζαρίδη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε. Την Είναι κάποιο που δεν εγκρίνει τον ισολογισμό και τις οικονομικές κατα... και τα αποτελέσματα χρήσης του έτους. Όχι, ε... δεν τοποθετηθείτε, ναι ή όχι. Άλλο. Τοποθετηθήκατε. Άλλο. Δηλαδή, πραγματικά. Άλλο. Κύριε Μητσιούδη, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν. 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 Έχετε... λοιπόν, έχετε δύο λεπτά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, ότι κανείς εδώ μέσα σήμερα, δεν είναι αυτό που θα αμφισβητήσει τα νούμερα τα οποία κατέθηκαν και από του ορκωτού και από την υπηρεσία. Τουλάχιστον εμεί δεν θα το κάνουμε. Δεν είναι αυτό απέναντί μα τα νούμερα. Τα νούμερα είναι σεβαστά και δεν πρόκειται να αλλοιώνονται από κανέναν. Και δεν μπορούν να αλλοιωθούν από κανέναν. Πλην όμω, αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτική θέση την οποία αναπτύξαμε στο πώ προέκυψαν κάποια νούμερα και το τελικά που πήγε ο Δήμο είναι μια άλλη ιστορία. Και είναι αυτό το οποίο επισημάναμε. Ω προ τα νούμερα, δεν νομίζω ότι τίθεται αμφισβήτηση. Άρα λοιπόν, σήμερα εδώ ψηφίζουμε τον ισολογισμό όπου έχει κατατεθεί μέσα από συγκεκριμένε διαδικασίε. Σε αυτό εμεί λέμε ναι. Πριν όμω, τάση η πολιτική απέναντι σε αυτό το πράγμα το οποίο έπραξε η διοίκηση για τη χρονιά του 20 για μα είναι καθόλου αρνητική. Ο κύριε, κύριε Σαραφίδη, Ήζουμε εμείς Σαν παράταξη τη λογιστική αποτύπωση των νούμερων. Πολιτική κριτική θα κάνουμε όταν κατεβεί ο προπολογισμό. Βλέπουμε τι αδυναμίε, αλλά τώρα ψηφίζουμε συγκεκριμένε λογιστικέ καταστάσει. Δεν υπάρχει ψήφο υποαίρεση. Ή δέχεσαι τα νούμερα ή δεν τα δέχεσαι. Τα δεχόμαστε, έχουμε εμπιστοσύνη στι οικονομικέ υπηρεσίε και τα ψηφίζουμε. Ο κ. Μετζαρία. Τα νούμερα είναι αυτό που αποτυπώνεται και ψηφίζουμε προφανώ την ανυπαρξία έργου κατά τον ισολογισμό, την ανυπαρξία, ε, την ανυπαρξία πραγματικής ε, εκμετάλλευσης του μεγάλου αποθεματικού και θεωρούμε ότι αυτές οι καταστάσεις και έτσι όπως η συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού και απολογισμού είναι πλήρως σωστή που αποτυπώνει την ανυπαρξία έργου στη συγκεκριμένη διοίκηση για το έτος 2020. Προφανώς και τις ψηφίζουμε. Κύριε Μαρκίδη. Εμείς δεν ψηφίζουμε, εγώ συγκεκριμένα για να μην λέω όπως έλεγε ο Σάββας εμείς, όταν είμαι μόνος, δεν ψηφίζει η παράταξη της λαϊκής της πύρωσης με το σκεπτικό το οποίο ανέφερα προηγούμενα. Δηλαδή, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, αν όλοι συμφωνούσαμε το ότι με 60% μειωμένου μειωμένη σάντα και με 40% μειωμένη κάπ. Με προσωπικό του Δήμου που λειτουργεί με 8 μήνα και με 5 μήνα, αυτό είπε ο κύριος Σουζούνης, αυτή την παρατήρηση έκανε, δεν δικαιολογείται να λέει μετά και κανένας δήμαρχος ότι όλα τα κάνει σωστά. Γιατί παρατηρείται το φαινόμενο τελευταία, όταν μας συμφέρει λέμε ότι όλα τα κάνουμε σωστά, όταν δεν μας συμφέρει λέμε δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε το ένα, αποδίδουμε εκεί τις ελλείψεις. Λοιπόν, πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό και από τη στιγμή που θα συμφωνήσουμε σε αυτό, μετά θα ψηφίζουμε ό,τι θέλετε. Είναι κάποιος άλλος που ε, από τους συναδέλφους που μας βλέπουν ε, μέσω του e-presence που που θα που καταψηφίζει την, την, έγκριση ή θα να τοποθετηθεί κατά την ψηφοφορία. Όχι, δεν μιλάει. Όχι. Ο, ε, Διαμαντή, έχει το λόγο. Ε, τίποτα. Ψηφίζουμε θετικά, όπως είπε, το, τους αριθμούς και τον ισολογισμό. Ωραία. Οπότε ο κύριο Ευσταθιάδη έχει το λόγο. Ακούγουμε. Θέλω να δικαιολογήσω και εγώ την ψήφο μου. Ε, θέλω να θυμίσω ότι πριν δύο χρόνια, όταν μπήκαμε εδώ μέσα, μπήκαμε ω μειοψηφία. 11 στου 33. 12 στου 33. Έξω στο λαό, τον κόσμο ήμασταν πλειοψηφία όμως, 60%. Μετά από δύο χρόνια, κατάφερε η διοίκηση Αναγνωστόπουλου και ο ίδιος προσωπικά, μπορείς να το διοπιστώσεις αν βγεις έξω στον κόσμο ή που αποφεύγεις να βγεις, ότι αυτή την παράταξη την έκανες μειοψηφία. Ο στόχος σου βέβαια, ναι, δεν ξέρω εσύ σε ποιο μαγαζί σε έχουν δει, μέχρι τώρα δεν σε έχουν δει σε κανένα. Είναι Αυτό είναι. δεν, τοποθετήσετε δεν επί, επί της τη ψηφοφορία, ε, κύριε Για τα μαγαζιά να ξέρεις ότι. Σα είσαι... παρακαλώ, τοποθετηθείτε να ολοκληρωθεί Λέτε. η διαδικασία. Οπότε, ο στόχο σου είναι αυτή την παράταξη και θα το καταφέρει να την κάνει ανύπαρκτη. Ο κόσμο το έχει καταλάβει. Και μιλά και λε ότι θα κρυθούμε στο τέλο. Μα γιατί θα κρυθούμε στο τέλο, Νομίζω ότι δεν κρίνεσαι τώρα. Ρώτα του συντοπίτε σου στον Άγιο Αθανάσιο, στου δρόμου που κυκλοφοράνε. Είσαι δύο χρόνια δήμαρχο. Έχει άλλα δύο χρόνια. Δύο χρόνια οι συντοπίτε σου λένε ότι έχουν δήμαρχο δικό του, αλλά κυκλοφορά σε ναρκοπέδια. Τι έχει να πει γι' αυτό. Έρχεσαι εδώ και μα λες για τι παιδικέ χαρέ και είσαι περήφανο. Είναι τοποθέτηση αυτή, κύριε ε, Σταθιάδη. Είναι, είναι, για να ψηφίσω, βέβαια και είναι τοποθέτηση. Είναι, είναι τοποθέτηση αυτή. Λε λοιπόν για τι παιδικέ χαρέ. Άκουσε λοιπόν, είσαι περήφανος γιατί με 10 πλάς εκατομμύρια μέσα, μετά από δύο χρόνια, λες ότι θα πάρω 500 χιλιάρικα να κάνω παιδικές χαρές του χρόνου. Κρίνεσαι. Και γι' αυτό. Λοιπόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, η αποτίμηση αυτή είναι λογιστική. Εγώ λοιπόν δέχομαι τα νούμερα, τυφίζω, αλλά πολιτικά δεν μπορώ να καταδικάσω μία διοίκηση και συγκεκριμένα τη διοίκηση με ονοματεπώνυμο Αναγνωστόπουλου, η οποία σε κάθε συνεδρίαση επιλέγει να έρχεται εδώ πέρα μέσα και να μας βάζει παραμυθάκια ότι θα. Θα, θα. Θα σου θυμίσω ένα πράγμα. Το θα το σπήραμε, αλλά δεν φύτρωσε. Λοιπόν, οπότε, ολοκληρώνεται η ειδική συνεδρίαση. Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα. Πέντε λεπτά, μόνο πέντε λεπτά. Εντάξει, γιατί ήδη η ώρα είναι 9 και 20. Και συνεχίζουμε με τη 14η τακτική συνεδρίαση.